και φίλοι. Ένα φλέγον θέμα που προκαλεί ποικίλες συζητήσεις και αντιδράσεις. Θα κουβεντιάσουμε σήμερα στην εκπομπή. Θέλουμε και τη δική σας συμμετοχή. Τη δική σας άποψη, τη δική σας γνώμη μέσω ενός τηλεφωνικού γκάλωπ που θα κάνουμε. Μιας, να το πω καλύτερα, τηλεφωνικής ψηφοφορίας για την εκπομπή. Ξέρετε, το γκάλωπ έχει λίγο μια πιο επίσημη έννοια με την έννοια της τεκμηριωμένης έρευνας. Εμείς θα κάνουμε μια τηλεφωνική ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της εκπομπής, γιατί θέλουμε και τη δική σας άποψη για το θέμα. Ποιο είναι το θέμα μας? Είναι το τείχος στον Εύρο που έχει εξαγγείλει ο κύριος Χρήστος Παπουτσής, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ότι θέλει να φτιάξει για να σταματήσει την εισρωή των λαθρομεταναστών στην Ελλάδα, όπως ο ίδιος υποστηρίζει. Πρόκειται, για όσους δεν το γνωρίζουν, γιατί υπάρχουν και τηλεθεατές που ενημερώνονται περισσότερο από τη δική μας εκπομπή. Για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι αυτό το τείχος, πρόκειται για ένα φράχτη στην ουσία, που αποτελείται από κάποιες κολόνες και σειρματοπλέγματα, αρκετά δυνατά ώστε να μην κόβονται με απλά εργαλεία και τα οποία θα υποβοηθούνται από κάποιες κάμερες, θερμικές κάμερες, για να αποτρέπεται η είσοδος παράνομων μεταναστών στην Ελλάδα. Αυτός ο φράχτης θα είναι μήκους 12,5 χιλιόμετρων. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα το οποίο προκαλεί ποικίλες συζητήσεις. Θέλουμε και την άποψή σας για το αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Σε λίγο θα σας δώσουμε τα τηλέφωνα. Δώστε όμως τα mail, παρακαλώ, να αρχίσει να στέλνει mail ο κόσμος, γιατί ακόμη δεν έχουμε το τηλέφωνο για να ψηφίσετε. Συμφωνείτε λοιπόν με το να χτιστεί αυτός ο φράχτης ή διαφωνείτε? Θέλουμε την άποψη και των τηλεθεατών μας. Το θέμα θα το κουβεντιάσουμε με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης, βουλευτής του ΛΑΟΣ, ήταν και στη Βουλή νωρίτερα που συζητήθηκε το θέμα. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ, έτσι? Βεβαίως, είναι δεν συζητήθηκε το φράχτη, είναι η δεύτερη ανάνωση σήμερα του νόμου για το άσυλο, που θα συζητηθεί στην Ολομέλεια τη Βουλή την επόμενη Τρίτη. Μάλιστα. Η κυρία Άννα Βαγενά από το χώρο της τέχνης, καλώς ήρθατε. Με πολύ χαρά καλησπερίζω την κυρία Μαριάννα Πριγιώτη, εκλεκτή συνάδελφο δημοσιογράφου. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ήρθατε. Ο κύριος Νάσος Θεοδωρίδης είναι διευθυντής του Κέντρου Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, Αντικόνη. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Η κυρία Έλλη Ζώτου είναι δημοσιογράφος της εφημερίδας Αυγή. Καλησπέρα σας. Με χαρά καλωσορίζουμε και εσάς στο στούντιο. Η κυρία Ελεάνα Ιωαννίδου είναι εκπρόσωπος τύπου των Οικολόγων Πράσινων. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Και ο κύριος Παύλος Αντωνόπουλος, καθηγητής και πρόεδρος της 5ης ΕΛΜΗ Αθήνας. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Θέλουμε και τις απόψεις του κοινού. Νέα παιδιά είστε. Θα ήθελα, αφού ακούσετε τη συζήτηση, αφού πληροφορηθείτε τις λεπτομέρειες του θέματος, ακούσετε τις διαφορετικές απόψεις. Αν κάποιο από τα νέα παιδιά που έχουμε κοντά μας θέλει να πει μία άποψη για το θέμα, με πάρα πολύ χαρά θέλουμε να σας ακούσουμε. Θα ήθελα να προβάλλουμε πρώτα ένα ρεπορτάζ που έχουμε διενεργήσει για το θέμα αυτό και σε λίγο θα το κουβεντιάσουμε. Η κατασκευή ενός φράχτη που θα εμποδίζει την είσοδο των λαθρομεταναστών στον Εύρο σχεδιάζει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθημερινά 200 με 250 λαθρομετανάστες περνούν τον Εύρο αναζητώντας μια καλύτερη τύχη στη χώρα μας και σε χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης. Με αυτές τις βάρκες και φουσκωτές περνάνε κάθε βράδυ. Έχω πολύ πνιγμένους ανθρώπους. Οι Τούρκοι του αμολάν ελεύθερα και περνάνε κατά συρροή. Μπουλούκια. 200 άτομα, 100 άτομα. Αφήνουν τις πατρίδες τους και να έρχονται σε ξένη χώρα, χωρίς ρούχα, χωρίς φαγητό, χωρίς τίποτα, ας πούμε, ξεκάρφωτα. Να πάνε πού? Κάθε λαθρομετανάστης που περνάει από εκεί, τον παίρνουν αυτοί από 1.000 ευρώ μέχρι 3.000 ευρώ το άτομο. Φύγαν από τη χώρα τους με κάποια όνειρα, προσπαθούν για το καλύτερο, για τους ίδιους και τις οικογένειες τους. Και αυτό πρέπει να το σεβαστούμε. Με την κάμερα της εκπομπής ταξιδέψαμε στον ακριτικό νομό και βρεθήκαμε στα ελληνοτουρκικά σύνορα, στο σημείο που θα δημιουργηθεί ο φράχτης μήκους 12,5 χιλιόμετρων. Θα καλύπτει τεράστιες εκτάσεις με χωράφια που δεν μπορούν να ελεγχθούν στην περιοχή της Νέας Βίσας, με σειρματοπλέγματα, θερμικές κάμερες, αλλά και αισθητήρες που θα ανοιχνεύουν κινήσεις ανθρώπων που είναι έτοιμοι να πατήσουν το ελληνικό έδαφος. Εδώ ακριβώς λένε ότι θα γίνει το λεγόμενο σειρματόπλεγμα. Το
Το πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα δείχνει την εντύπωση ότι είναι ξέφραγο αμπέλι. Αν δεν γίνει το σειρματόπλημα, τελειώσαμε. Ξέφραγο αμπέλι. Ομάδες περνάνε. Φοβάται ο κόσμος εδώ. Φοβάται ξαφνικά όταν βλέπει μια γραία 10 μαύρους μπροστά τους. Δεν θα φοβηθεί. Άπλητη, ληστική, ξυπόλυτη, βραγμένη. Δεν θα φοβηθεί. Είναι ανθρώπινο, είναι ό,τι τους βλέπουμε. Μωρά, παιδιά, έρχονται μέσα στο κρύο, μέσα στο χιόνι. Διψασμένοι του καλοκαίρι, να τρέχουν, τους δίνουμε νεαρά, να λιποθυμάνε στον δρόμο. Είναι κρίμα αυτοί οι άνθρωποι να έρχονται. Τους λυπάμαστε. Όταν βλέψουμε το πιδούδι, 6 μηνών παιδί, 5 μηνών παιδί, το κρατάει εδώ η μάνα και να, μέσα στο κρύο, μέσα στον παγετό. Σφίγγει τη δικιά μας η καρδιά και λέμε τι γίνεται ρε παιδιά εδώ πέρα. Κοπάδια ολόκληρα. Πολλοί κόσμος. Η εικόνα των μεταναστών που μπαίνουν παράνομα στην Ελλάδα για ένα καλύτερο αύριο είναι καθημερινό φαινόμενο για τους κατοίκους της ακριτικής περιοχής. Ορισμένοι από αυτούς κάνουν λόγο για άσχημα περιστατικά που έχουν βιώσει από λαθρομετανάστες. Αφόσον δούλευα στο κτήμα το δικό μου, πέρασαν 4 άτομα, ήρθαν κοντά μου, με χτυπήσανε, με ξολοκοπήσανε, πήραν το αυτοκίνητο και σηκώθηκαν και φύγανε. Υπάρχει φόβος, πού τον ξέρεις τι είναι. Προχθές μέσα στη δικιά μου την αυλή 14 άτομα. Πού τον ξέρεις τι είναι. Βγάζει ένα πιστόλι την ώρα που βγήκα εγώ και σε σκοτώνει. Για ανθρώπους φιλήσυχους και ταλαιπωρημένους που δεν προκαλούν προβλήματα, κάνουν λόγο οι περισσότεροι κάτοικοι. Είναι ήσυχος λαός και δεν δημιουργήσει προβλήματα. Τώρα που είπε ότι μπαίνουν στις αυλές. Το καλοκαίρι μπαίνουν στις αυλές για ένα ποτήρι νερό, για να πλένουν λίγο τα χέρια τους, το πρόσωπό τους, από τη ζέστη, από αυτά. Δεν δημιουργήσαν ούτε κλέψιμο, ούτε φασαρία. Ήταν πράγματα, φαγητό, συνήθως φαγητό. Και κρίμα είναι αυτά τα παιδιά, τα περισσότερα πεθαίνουν. Με τέτοιο καιρό βρίσκουν και νεκρούς νέα παιδιά από 18 μέχρι 20-25 χρόνια. Πρόβλημα δεν μας έχουν δημιουργήσει προς το παρόν, καθόλου κανένα πρόβλημα. Οι άνθρωποι ζητάνε την αστυνομία. Έρχονται και ζητάνε την αστυνομία. Περνούν οι άνθρωποι, δεν έχουν πού να πάνε, δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν τροφή, δεν έχουν τίποτα. Είναι πραγματικά δύσκολα. Ναι, ζητάνε χρήματα, ζητάνε γλυκά, ζητάνε ψωμάκι, ζητάνε τα πάντα. Η δημιουργία του ατσαλένιου φράχτη στην ακριτική περιοχή θα είναι σύμφωνα με ορισμένους κατοίκους ένα αποτελεσματικό μέτρο για την αθρώα εισρωή λαθρομεταναστών στη χώρα μας. Το σειρματόπλημα έπρεπε να γίνει όχι τώρα, από καιρού. Γιατί αυτό βέβαια φέτος ήταν τα μπουλούκια που είχαν πλακώσει, αλλά γινόταν συνέχεια. Σίγουρα είναι ένα πρόβλημα η λαθρομετανάστευση και πρέπει να σταματήσει. Μια προσωρινή λύση είναι το σειρματόπλημα εκεί πέρα, είναι ένα εμπόδιο παραπάνω. Και θα το σκέφτονται δύο φορές να περάσουν τα σύνορα. Έπρεπε να γίνει από καιρό, αλλά όχι μόνο εδώ στα χερσαία σύνορα, γιατί εμείς εδώ είμαστε με χερσαία σύνορα. Καθ' όλο το μήκος του Εύρου έπρεπε να γίνει το σειρματόπλημα, όπως έγινε στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, που ακούμε. Αν υπάρχει όμως σειρματόπλημα, έχει μια ασφάλεια δική μας. Για τις αγροτικές δουλειές που κάνουμε. Το φράγμα πάντως πρέπει να γίνει οπωσδήποτε για να μπορέσουμε να αισθανόμαστε λίγο πιο ελεύθερα, πιο άνετα. Να έχει και μια μικρή δόση ρεύματος για να μην μπορεί να κουμπήσει κανένας. Αντίθετα, πολλές είναι οι φωνές που υποστηρίζουν πως η δημιουργία του φράχτη δεν θα έχει ουσιαστικά αποτελέσματα. Σειρματόπλημα δεν πρέπει να γίνει. Οι περισσότεροι Έλληνες έχουν υπάρξει μετανάστες. Όποια πέτρα και αν γυρίσει σε όλο τον κόσμο, υπάρχει Έλληνας. Δεν μπορούμε αυτούς εδώ πέρα να τους υποδεχόμαστε με σειρματόπλεγμα. Το πρόβλημα δεν θα λυθεί με το σειρματόπλεγμα. Έτσι. Θα συνεχίσουν να μπαίνουν από άλλα σημεία. Ουσιαστικά πιστεύω ότι δεν είναι και το καλύτερο το θέμα αυτό με το σειρματόπλεγμα, γιατί νομίζω ότι θα νιώθουν οι άνθρωποι σαν φυλακισμένοι. Δεν είναι ότι καλύτερο. Θα βλάψει εμάς εδώ. Θέλουμε να πάμε στο ποτάμι, να ψαρέψουμε, να κάνουμε. Κακό θα κάνει, καλό δεν θα κάνει. Αυτοί άμα δεν είναι να περάσουν, θα περάσουν. Εδώ ολόκληρο ποτάμι περνάνε. Ας το κάνουν, αλλά δεν ξέρω αν και κατά πόσο θα έχει αποτέλεσμα. Με σκεπτικισμό βλέπουν την απόφαση της κυβέρνησης ορισμένη από τους τοπικούς άρχοντες της περιοχής. Εγώ προσωπικά είμαι κατά αυτού του σειρματοπλέγματος. Ναι, μεν είναι ένα ακραίο μέτρο γιατί μας παραπέμπει σε άλλες εποχές, αλλά από την άλλη μεριά ακραία είναι και η κατάσταση στην οποία αντιμετωπίσαμε όλο αυτό το καιρό.
και εξακολουθούμε και την αντιμετωπίζουμε κακά τα ψέματα. Δεν θα μπορεί να δεχθεί, παραδείγματος χάρη, κάποιος από τη Βίσα να βλέπει απέναντι στα σερματοπλέγματα μία μάνα με δύο παιδιά και να μην κόψει σερματοπλέγματα, να τα δώσει φαγητό ή όχι. Εμείς στον Εύρο δεν είμαστε αυτοί οι άνθρωποι. Είμαστε άνθρωποι που πονούμε, συμπονούμε, υποφέρουμε κι εμείς οικονομικά εδώ στην περιοχή μας. Εγώ δεν είμαι μαθημένος στους φράχτες. Έτσι. Ο κόσμος πιστεύω της περιοχής ότι το βλέπει θετικά, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει, επαναλαμβάνω, ότι είναι και η μοναδική λύση. Λοιπόν, εγώ θέλω όμως και συμμετοχή του κοινού. Παρακαλούμε θερμά να δώσουμε και τα email μας, να μας στείλετε mail. Και θέλω να πω ότι αν είστε νέοι άνθρωποι που έχετε άποψη και θέλετε να την πείτε στην εκπομπή, θέλουμε να μας στείλετε mail με την άποψή σας και να έρθετε εδώ να δοκιμαστείτε κι εσείς το λόγο. Δεν υπάρχει λόγος να εμφανίζονται στις τηλεοράσεις διαρκώς τα ίδια πρόσωπα. Εμείς θέλουμε φοιτητές, ανθρώπους, νέους, επιστήμονες. Αν θέλετε λοιπόν να λέτε τις απόψεις σας σε εκπομπές, τηλεφωνήστε στα τηλέφωνα της εκπομπής. Αυτά είναι τα τηλέφωνα της ψηφοφορίας. Θα σας τα πω σε λίγο. Παρακαλώ τα τηλέφωνα της εκπομπής. Τηλεφωνήστε στα τηλέφωνα της εκπομπής ή στείλτε μας ένα mail για να σας καλέσουμε στην εκπομπή να βρεθείτε κι εσείς εδώ να πείτε την άποψή σας για διάφορα θέματα. 211-189-1970 και 1971 ή αν θέλετε μέσω mail αξίζει@papakistar.gr για να ακουστεί και η άποψη του πολίτη ακόμη πιο δυνατά. Τώρα, αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή σε αυτή την ψηφοφορία που κάνουμε, να πείτε την άποψή σας, θα καλέσετε από σταθερό στο 9011-51-52-60 ή θα στείλετε ένα SMS, αν θέλετε να κατασκευαστεί ο φράκτης, ναι, στο 54-991. Αν θέλετε να μην κατασκευαστεί ο φράκτης στα σύνορα, θα καλέσετε από σταθερό στο 9011-51-52-61 ή μέσω SMS, αν θέλετε να πείτε όχι στο φράκτη, 54-991. Είναι 0,61 λεπτά στοιχίζει το SMS. Δυστυχώς πρέπει να πληρώσετε αυτή την ψηφοφορία. Και αν πάρετε τηλέφωνο για να ψηφίσετε, στοιχίζει 1,23 ευρώ. Αυτά σας το λέω, μην νομίζετε ότι ψηφίσετε χωρίς να έχετε κάποια έστω και μικρή χρέωση. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε αλλιώς. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Σαφανίδου. Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο να σκέφτεσαι ότι πρέπει να φτιάξει ένα φράχτη στα σύνορα της πατρίδος σου. Όμως δυστυχώς στη ζωή δεν παίρνουμε μόνο ευχάριστες αποφάσεις. Αναγκαζόμαστε να παίρνουμε αποφάσεις, ακόμα και δυσάρεστες, ακόμα και σκληρές, εάν υπάρχει ανάγκη. Τι έχει συμβεί? Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, μέχρι πέρσι, το κυρίω σώμα των λαθρομεταναστών έμπαινε στην Ελλάδα από το Αιγαίο. Μπαίναν περίπου 160.000 το χρόνο. Λόγω της ενεργοποίησης της Frontex εκεί, σχεδόν έχει μηδενιστεί η εισβολή από το Αιγαίο. Έχει μηδενιστεί κατά 90% περίπου. Όλη αυτή όμως η διαφορά της πιέσεως των μεταναστών μεταφέρθηκε στον Εύρο. Οπότε έχουμε περίπου 200-250-300 ανθρώπους οι οποίοι περνάνε κάθε μέρα τα σύνορα. Εγώ έχω πάει στη Βίσα, έχω περάσει την περιοχή να καταλάβω το πρόβλημα, επειδή τυχάνομαι και μέλος Επιτροπής για τη Μετανάστευση της Βουλής. Και πρέπει να σας πω ότι το κομμάτι αυτό το οποίο σχεδιάζει η κυβέρνηση να χτίσει το φράχτη είναι πράγματι ένα κομμάτι το οποίο δεν μπορεί να ελεγχθεί με κανέναν άλλο τρόπο. Δηλαδή, όσοι πάνε εκεί καταλαβαίνουν ότι ό,τι και να κάνει η Frontex, ό,τι και να κάνει η ελληνική αστυνομία, το συγκεκριμένο κομμάτι, επειδή είναι ανοιχτό, είναι μια πεδιάδα και είναι πολύ εύκολο να περάσει ένας από την μια πλευρά στην άλλη, στην πραγματικότητα δεν μπορείς να το ελέγξεις. Να δει να το ελέγξεις. Τώρα, νομίζω το μέτρο είναι σωστό. Πρέπει να γίνει αυτός ο φράχτης. Άργησε, θα πρέπει να γίνει πάρα πολύ νωρίτερα. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο. Σίγουρα δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Σίγουρα όμως θα μειώσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό την ανεξέλεγκτη ροή των λαθρομεταναστών. Δηλαδή θα μειώσει πάρα πολύ τον αριθμό που μπαίνουν κάθε μέρα μέσα. Όσοι λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι η Ελλάδα δεν χωράει άλλους. Ότι αν συνεχίσουν να μπαίνουν με τον αριθμό που μπαίνουν, θα καταστραφούμε όλοι μαζί και αυτοί και εμείς και οι πάντες. Ότι θα καταστραφούν ολόκληρες γειτονιές που δεν χωράνε ούτε άλλον έναν. Όσοι αντιλαμβανόμαστε δηλαδή ως πρόβλημα την ανεξέλεγκτη ροή των λαθρομεταναστών, αντιλαμβανόμαστε ότι το μέτρο αυτό, το μόνο στο οποίο μπορεί να διαφωνήσει κανείς είναι, ξέρω, να μην είναι 12,5 χιλιόμετρα, να είναι 30 χιλιόμετρα ή 40 χιλιόμετρα. Αλλά ότι κάτι πρέπει να γίνει, να είναι μεγαλύτερο, δηλαδή. Βεβαίως.
Αλλά κάθε αρχή και δύσκολη. Ότι πρέπει όμως να γίνει, πρέπει να γίνει. Στην ένσταση, να κλείσω μόνο ένα λεπτό ακόμα. Στην ένσταση διαφόρων ότι αυτά δεν είναι δημοκρατικά μέτρα και διάφορα τέτοια. Πρέπει να τους πω ότι θα ήταν πάρα πολύ οξύμορο να έρθουμε στην Ελλάδα σήμερα και να πούμε π.χ. ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που έχουν φτιάξει ένα φράχτη πολύ μεγαλύτερο και σε μήκος και σε όγκο στα σύνορα με το Μεξικό, ότι είναι μια μη δημοκρατική χώρα και μάλιστα και με Ομπάμα πρόεδρο παραμένει ο φράχτης. Ότι η σοσιαλιστική Ισπανία του Θαπατέρο είναι μια μη δημοκρατική χώρα επειδή έφτιαξε αντίστοιχο φράχτη στα σύνορα με το Μαρόκο και μάλιστα θα ξέρει ο κόσμος ότι λόγω του φράχτη της Ισπανίας έχει μεταφερθεί ένα μεγάλο τμήμα των λαθρομεταναστών από την Ισπανία, δηλαδή μπαίνουν από την Ισπανία στην Ευρώπη, πρώτα και μπαίνουν από τον Εύρο στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν η αποτελεσματικότητα του φράχτη στην Ισπανία μεγάλωσε το πρόβλημα στην Ελλάδα. Άρα θα ήμασταν κάπως σαν τα κορόιδα εμείς, οι άλλοι να φτιάχνουν φράχτες και εμείς να μην φτιάχνουμε. Το λέω για να γίνει αντιληπτό. Άρα δεν είναι θέμα δημοκρατικότητας. Εξαιρετικά δημοκρατικές χώρες έχουν λάβει παρόμοια μέτρα. Και να πω και άλλο ένα τελευταίο. Η σύγκριση με το τείχος του Βερολίνου που άκουσα, όπου κάποιοι λένε: μα εδώ πέφτει το τείχος του Βερολίνου και εμείς λέει φτιάχνουμε τείχος στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε πόσο ατυχής είναι έτσι. Το τείχος του Βερολίνου είχε να κάνει με το χωρισμό μιας πόλης του ίδιου κράτους, που χώριζε τον ίδιο λαό στα δύο λόγω του Σταλινισμού και του Χρουτσόφ και τη Σοβιετική Ένωση μια πλευρά. Ήταν η ένωση δηλαδή του ίδιου λαού που ήταν χωρισμένη σε δύο κομμάτια. Και δεν είχε να κάνει με τα σύνορα. Βεβαίως η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας σήμερα που μιλάμε έχει φράχτες στα σύνορά της και φυλάει τα σύνορά της. Και μάλιστα γερμανικός τύπος με το στρατό. Ο μας κατακρίνει για την απόφαση για το φράχτη και πολύ επειδή, έντονα. Επειδή σήμερα οι γερμανικές εφημερίδες ακούστε, απόψεις θα ακουστούν ένθεν κακήθεν. Ναι. Εγώ εμένα η πρότασή μου και η πολιτική πρέπει είναι. Να σας διακόψω για break, δεν θα σας διακόψω για να σας πάρω το λόγο. Πρέπει να πάμε στη διαφημίση. Αν πω δευτερόλεπτο θα είναι ακουστά, είναι πολύ απλό. Θα μπορούσαμε να πούμε σε όποια χώρα αντιδρά να μας πει πόσους μετανάστες στην Ελλάδα θέλει να πάρει. Εγώ δηλαδή με πρόβλημα να μην χτιστεί ο φράχτης, αν πούνε οι Γερμανοί να πάρουν μετανάστες στη Γερμανία. Κάνα πρόβλημα. Πάρτε τη Γερμανία και εμείς να μην έχουμε φράχτη. Οι μαγκές δηλαδή, η τσάμπα, τελειώσαν τώρα με τους Ευρωπαίους. Έτσι να τελειώνουμε. Λοιπόν, μετά τις διαφημίσεις θα συνεχιστεί αυτή η κουβέντα. Επαναλαμβάνω, θέλουμε και τη δική σας άποψη. Πρέπει να κατασκευαστεί αυτός ο φράχτης στον Εύρο ή όχι. Είναι η ίδια τιμή τελικά. Γιατί με μπερδεύετε. Κακός. Λοιπόν, η ψηφοφορία, θα σας πω και ακριβώς τι θα πληρώσετε. Είπα λάθος ότι στοιχίζει 60 λεπτά. 1,23 στοιχίζει, είτε κλήση είτε SMS. Η ψηφοφορία λοιπόν είναι, συμφωνείτε με την κατασκευή φράκτη στον Εύρο για τους λαθρομετανάστες. Όσοι συμφωνείτε, όσοι λέτε ναι στο φράκτη, θα καλέσετε στο 90 11 51 52 60 ή θα στείλετε SMS στο 54 991. Όσοι λέτε όχι, 90 11 51 52 61, όχι στην κατασκευή του φράχτη, ή 54 991 μέσω SMS. Τηλεφωνήστε να δηλώσετε συμμετοχή στην ψηφοφορία, να πείτε την άποψή σας. Βεβαίως δυστυχώς το πληρώνετε, αλλά οι υπηρεσίες αυτές δεν διατίθεται δωρεάν. Εγώ λέω ναι, έτσι. Από τις εταιρείες και τον ΟΤΕ. Η δική μου γραμμή είναι διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο θα ακούσουμε διαφορετικές απόψεις. Είμαι σίγουρη ότι πολλοί από εσάς, κοινό που παρακολουθεί τη δική μας εκπομπή, δεν ξέρετε καν τι είναι αυτό το τείχος για το οποίο κουβεντιάζουμε. Εγώ γι' αυτό θα το πω πολλές φορές. Σας εξηγήσουμε και με απλά λόγια τι είναι και αυτή η Frontex, η δύναμη ευρωπαϊκή εκεί των συνόριων φυλάκων που φυλάει μέρος των συνόρων μας. Πρόκειται για ένα τείχος, είναι αποσυρματόπλεγμα, χοντρό συρματόπλεγμα όπως λέει ο κύριος Παπουτσής, το οποίο δεν κόβεται με απλά εργαλεία. Και κάποια μηχανήματα λέγονται θερμικές κάμερες που εντοπίζουν σε μία απόσταση ανθρώπινη παρουσία ή άλλη. Και είναι 12,5 χιλιόμετρα στον Εύρο, είναι το πέρασμα των μεταναστών, το κυρίως πέρασμα των μεταναστών και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έχει πει ότι θέλει να κτίσει ένα τέτοιο φράκτη εκεί για να εμποδίσει την έλευση των λαθρομεταναστών. Υπάρχουν αντιδράσεις επ' αυτού, θέλουμε την άποψή σας, θα σας δίνουμε τις κάρτες της ψηφοφορίας και θα ρωτήσω την άποψη του κυρίου Νάσου Θεοδωρίδη. Το τείχος αυτό είναι πραγματικά ένα τείχος του έσχους.
Οι λόγοι για τους οποίους είμαστε αντίθετοι είναι ότι είναι αναποτελεσματικό, είναι απάνθρωπο και επικίνδυνο για τις ανθρώπινες ζωές, δηλαδή αυξάνει τον κίνδυνο να χαθούν περισσότερες ανθρώπινες ζωές, ακόμα και ευάλωτων ομάδων όπως παιδιά, ασυνόδευτοι, ανήλικοι, που μπορεί να σκοτωθούν στα σειρματοπλέγματα αυτά ενός τέτοιου τείχους. Και βεβαίως είναι παράνομο, διότι παραβιάζει την σύμβαση για τους πρόσφυγες, διότι από τη στιγμή που κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα καν να εισέλθει στο έδαφος, πώς θα μπορέσει να ζητήσει άσυλο και να προστατευτεί εφόσον χρήζει διεθνούς προστασίας. Είναι δηλαδή νόμιμα ετών άσυλο. Κατά συνέπεια, είναι ένα μέτρο το οποίο δείχνει ότι η κυβέρνηση του Πασόκ αυτή τη στιγμή συντάσσεται με τις πιο ακραίες ρατσιστικές φωνές στην Ευρώπη, με τον Σαρκοζή και τον Μπερλουσκόνη, και πραγματικά θα πρέπει κάθε δημοκρατικός πολίτης σε αυτή την χώρα να αντισταθεί σε αυτόν τον εκφασισμό της κοινωνίας που πάει να γίνει με το χτίσιμο ενός τέτοιου τείχους. Και πραγματικά. Βεβαίως είναι ακροδεξί, το ξέρετε πάρα πολύ. Λέτε καλά. Το πρόεδρος της Γαλλίας είναι ακροδεξιός. Και είναι ομοειδεάτης δικό σας, το ξέρετε πολύ καλά. Αφήστε, μάλλον να μην βαριέστε, να βουλευτείς απλώς. Λέτε τόσο τηλεόραση ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας είναι ακροδεξιός. Ακούω κάποια ντεσιμπέλη χορύπανση στα αυτιά μου και θα ήθελα να μην ακούω, να μπορέσω να συνεχίσω. Καλά, τώρα την ποιότητα και τη χρειά της φωνής μου, εσείς που είστε κατά του ρατσισμού δεν την κρίνετε. Αλλά ξαναλέω, λέτε τον πρόεδρο της Γαλλίας ακροδεξιό. Είναι το ζήτημα της εργολαβίας. Πολλοί όταν ακούσανε για το θέμα του τείχους, ήρθε στη σκέψη τους μία υποψία. Ότι κάποιοι θα κερδίσουν πάρα πολλά λεφτά, κάποιες κατασκευαστικές εταιρείες, και το έχουμε ξαναδεί το έργο αυτό, κυρία Στεφανίδου, στην Ολυμπιάδα. Με τις Siemens, με τις Προμήθειες, με τις Mises, με το C4I, το οποίο δεν ήρθε καθόλου, δεν παρελήφθη στο τέλος. Δηλαδή είναι μια χρυσή ευκαιρία να πλουτίσουν κάποιες εταιρείες και ταυτόχρονα ο κύριος Παπουτσής να ψηφοθυρίσει, ενεργοποιώντας τα εθνικιστικά ανακλαστικά των ψηφοφόρων, και κάποιοι να κερδίσουν πάρα πολλά χρήματα από αυτή την ιστορία. Και ξέρουμε ποιοι είναι, υπάρχουν συγκεκριμένοι. Εργολάβες. Είναι πολύ χαρακτηριστικό να πούμε πόσο ότι μαστιγίζει η Frontex. Κόστος θα είναι, λέει, 5 εκατομμύρια. Να εξηγήσουμε, κύριε Τριώτη, εγώ πάντα λαμβάνω υπόψη το γεγονός ότι δεν κάνω εκπομπές για μια πολύ μικρή μερίδα του κοινού που καταλαβαίνει τι λέμε. Θέλω να εξηγήσετε λοιπόν στο κοινό τι είναι αυτή η Frontex που λέτε. Είναι η ευρωπαϊκή δύναμη η οποία έχει έρθει αρρωγός στην Ελλάδα για να φυλάσσονται τα θαλάσσια κυρίω σύνορα. Και τους οποίους έχουμε με σύμβαση, δηλαδή θα κάτσουμε μέχρι 6 μήνες, τώρα για άλλο ένα εξάμηνο παρατείνεται. Αυτό έχει πληρωμή, δεν είναι δωρεάν. Θέλω να πω δηλαδή. Αυτό νομίζω ότι είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούστε, δεν είναι δωρεάν, σας επαναλαμβάνω. Τίποτα δεν είναι δωρεάν. Τα σύνορά μας είναι σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τίποτα δεν είναι δωρεάν. Δεν είναι συζήτηση αυτή. Θέλω λοιπόν να πω το εξής πάρα πολύ απλό. Ότι παρότι σέβομαι την άποψη, την πολιτική, το να θεωρούμε ότι τα 5 εκατομμύρια ή τα 6 εκατομμύρια κόστος θα τα βγάλει κάποιος μεγαλοεργολάβος, ο οποίος τάχα μου θα κάνει σκάνδαλο, κατά τη γνώμη μου είναι το έλασο. Το πολύ σοβαρό το οποίο είπατε, το οποίο έχει να κάνει με το ότι αν είναι παράνομο ή όχι σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες, γιατί δεν επιτρέπει στον ετούντα το άσυλο, πολιτικό επιπαραδείγματι άσυλο, να διασχίσει τα σύνορά σου, την ίδια στιγμή αυτό το οποίο λέτε καταργεί την έννοια της εθνικής κυριαρχίας. Αν μου λέτε ότι δεν χρειάζεται να έχουμε σύνορα, διότι ο οποιοσδήποτε μπορεί, θα πρέπει να μπορεί να διασχίσει τα σύνορα μιας χώρας προς μια άλλη χώρα και να ζητήσει άσυλο. Αυτό προβλέπει αυτό... σύμβαση για το άσυλο. Δεν προβλέπει αυτό. Πηγαίνει ο πρόσφυγας στα σύνορα. Ο πρόσφυγας πάει στα σύνορα. Δεν περνάει τα σύνορα. Κάνετε λάθος. Είναι δική σας ερμηνεία. Δεν είναι δική μας ερμηνεία. Αλλά θα πρέπει να μιλήσουμε λίγο για το κόστος. Στην Ισπανία κόστησε 33 εκατομμύρια αντίστοιχος φράχτης 11,5 χιλιόμετρα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ψεύδος ότι εδώ θα κοστίσει μόνο 5 εκατομμύρια. Με τα κόλπα των εργολάβων που αυξάνουν το κόστος στο τέλος θα κοστίσει πολύ πάνω από 30 εκατομμύρια. Και σας λέω εγώ ότι αν είχαν δοθεί αυτά τα κονδύλια για την κοινωνική περίθαλψη των δεν έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε χώρα πύλη για τη βοήθεια των αστέγων, τότε πραγματικά θα είχε επιβληθεί το πρόβλημα χωρίς καταστολή. Στη Βουλή μου απήτησε ο κύριος Λοβέρδος ότι για την ιατροφαρμακευτική μόνο περίοδο των λαθρομεταναστών ξοδεύουν 200 εκατομμύρια το χρόνο και 33 λέμε. Λέτε, αν θα δίναμε τα 33, σας λέω δίνουμε τα 33, δίνουμε τα 33 επί 10. Εγώ θα ήθελα μία ερώτηση να μου πείτε. Εσείς σαν Αντιγόνη, ποιο μέτρο προτείνετε για τη φύλαξη των σύνορων, έχετε κάποια αντιπρόταση? Πάρα πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, όταν μπαίνουν μέσα οι μετανάστες... Πριν μπουν, μην θα μπουν. Μισό λεπτό. Υπάρχει δυνατότητα να χορηγηθεί πολιτικό άσυλο σε όλους όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Μα δεν μιλούμε μόνο για αυτούς, με συγχωρείτε. Ότι η Ελλάδα έχει μόνο 1%
100%. Κύριε, με συγχωρείτε. Μπαίνουν κάθε μέρα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να πάρουν νομιμοποιητικά έγγραφα να ταξιδέψουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολιτικό άσυλο ζητάνε, κύριε. Έρχονται να το να τους εγκλωβίζετε μέσα στην Ελλάδα. Έχετε αντίρρηση δηλαδή στο να πάρουν νομιμοποιητικά έγγραφα και να μπορέσουν να ταξιδέψουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε αντίρρηση. Να σας ακούσουμε. Εάν δώσουμε μαζικά σε όλους τους πολιτικό άσυλο. Να πω δύο λόγια για πρώτον, παρανομούμε και καταπορεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερον, μόλις η Ευρωπαϊκή Ένωση καταλάβει ότι κάνουν αυτό το πράγμα, θα μας βγάλει από την Βρυξέλλη και θα χρειάζονται όλοι βίζα για να πάνε σε ευρωπαϊκές χώρες. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Υπέρ του Δουβλίνου 2, να μην αλλάξει. Εγώ είμαι κατά του Δουβλίνου 2, αλλά η συνθήκη δεν αλλάζει με τσαμπουκά από μόνη μου. Η συνθήκη αλλάζει με συμφωνία, όχι με τσαμπουκά. Πριν όμως λέγατε για τσαμπουκά. Κύριε Γεωργιάδη, μην κάνετε διάλογο μόνο εσείς με τον κύριο. Να καταλάβουμε ότι εγώ λέω ναι στο τείχος. Είσαστε ο μόνος που τοποθετήθηκε εκτός. Λέω ναι στο τείχος γιατί θέλω να σταματήσουν να έρχονται. Ο κύριος λέει όχι στο τείχος, όχι επειδή θεωρεί το τείχος αναπτυσματικό, αλλά επειδή μας λέει να μπουν όλοι και να δίνουμε σε όλους πολιτικό άσυλο. Αυτή είναι η διαφορά μας. Δεν λέει ότι με το τείχος θα σταματήσουν να έρχονται και έχω καλύτερο τρόπο να σταματήσουν. Είναι η άποψή του. Να έρθουν όλοι, να δοθούν σε όλους πολιτικό. Είναι η άποψή του. Ναι, κύριε Βαγενάκη. Σας παρακαλώ. Εγώ θα μεταφέρω την άποψή μου σαν κάτοικος του κέντρου της Αθήνας. Μένω στο Μεταξουργείο, στην οδό Ακαδήμου 14. Δεν ξέρω αν κανείς άλλος από εσάς μένει εκεί. Εγώ λοιπόν φωνάζω βοήθεια. Σως. Είμαι έτοιμη να γίνω εγώ μετανάστης στην πόλη μου και στον τόπο μου. Ψάχνω να με φιλοξενήσει. Μπορείτε να με φιλοξενήσετε, κύριε. Θέλω να φύγω από το σπίτι μου και θέλω να φύγω και από το θέατρό μου. Μπορείτε να με φιλοξενήσετε, κάποιος από εσάς. Να με φιλοξενήσει. Θέλω να φύγω από το σπίτι μου. Λοιπόν, όλα τα άλλα τα κούβερεσέ. Σήμερα έγραψα ένα γράμμα. Όχι σήμερα, έχω μέρες και το στέλνω στον Πρωθυπουργό. Μια ανοιχτή επιστολή. Θα σας τη διαβάσω, αν θέλετε. Αξιότιμη κύριε Πρωθυπουργέ, κάντε μια γενναία πράξη. Ελάτε να κατοικήσετε στο κέντρο της Αθήνας. Και βέβαια, όταν λέω κέντρο, δεν εννοώ το Κολωνάκι, την Πλάκα, τη Ριγίλη και ούτε καν το Παγκράτη και το Μέτς. Εννοώ τις μαρτυρικές περιοχές της Αχαρνών, της Πατησίων, του Μεταξουργείου, της Ομόνιας και του Κεραμικού. Ελάτε να μείνετε εδώ που ζούμε εμείς, στο κολαστήριο των ψυχών και των σωμάτων. Μόνο τότε υπάρχει ελπίδα να σωθεί το κέντρο της Αθήνας. Και βάλτε έναν όρο στους βουλευτές της Αλφα Αθηνών και τους δημοτικούς συμβούλους της Αθήνας. Να μην κατοικούν αλλού, ούτε στα βόρεια ούτε στα νότια προάστια πολυτελείας. Μόνο εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, όπου υποτίθεται χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας. Κάντε το αυτό, κύριε Πρωθυπουργέ, και θα σας γράψει ιστορία σαν πραγματικά γενναίο πολιτικό που αγαπά αληθινά αυτόν τον τόπο. Συγχωρέστε με, αλλά όλα τα άλλα, για συντονισμό 11 υπουργείων που θα δράσουν για τη σωτηρία του κέντρου, είναι καλές προθέσεις, αλλά είμαι σίγουρη ότι σύντομα θα χαθούν στην γραφειοκρατία και τίποτα χειροπιαστό δεν θα γίνει για μας, τους απελπισμένους κατοίκους αυτών των περιοχών. Εάλλου η πόλη, κύριε Πρωθυπουργέ. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα, κύριε. Και πέστε μου, αν κάποιος από εσάς είναι διατεθειμένος να φιλοξενήσει μία οικογένεια από αυτούς για τους οποίους κόπτεστε να περάσουν τα σύνορα. Πάρτε τους στο σπίτι σας. Ανοίξτε τα σπίτια σας. Όλοι έχουμε ένα περιθωριωμένο δωμάτιο. Γιατί λόγια λέμε πάρα πολλά. Στην πράξη τι γίνεται. Ή ελάτε να μείνετε εκεί που μένω εγώ, που δεν μπορώ να βγω από το σπίτι μου, γιατί η ανθρώπινη δυστυχία με πνίγει. Και έχω πάθει κατάθλιψη. Και θέλω να φύγω, σας το λέω ειλικρινά. Ψάχνω να βρω στέγη και θέατρο αλλού. Αυτό μόνο είχα να πω. Έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Έχουμε 1.400 πόσα τηλεφωνήματα, παρακαλώ. 1.434 τηλεφωνήματα. Είναι τηλεφωνήματα τα οποία βεβαίως είναι ελέγξιμα γιατί γίνονται μέσω του ΟΤΕ και των μεγάλων ιδιωτικών εταιριών τηλεφωνίας. Δεν τα κάνουμε εμείς, έτσι. Δώστε μου τα αποτελέσματα να δούμε τι λέει ο κόσμος. 1.353 τηλέφωνα είναι ναι να κατασκευαστεί ο φράκτης. Και πόσα είναι όχι? 81 είναι όχι να μην κατασκευαστεί ο φράκτης. Θα ήθελα όμως να ξαναδώσουμε τηλέφωνα γιατί αυτό είναι ένα πρώτο δείγμα. Είναι οι πρώτοι άνθρωποι που τηλεφώνησαν, είναι περίπου 1.500 άνθρωποι. Είναι ένα πρώτο δείγμα της δικής μας εκπομπής, όμως θέλω να ξαναδώσουμε τα τηλέφωνα. Γιατί σίγουρα αν πάρουν περισσότεροι θα μπορέσουμε να έχουμε μια λίγο πιο σαφή εικόνα. Λοιπόν, αν συμφωνείτε με την κατασκευή του φράκτη στον Εύρο για τους λαθρομετανάστες, ψηφίστε
ναι, αν συμφωνείτε, στο 9011-51-52-60, μέσω SMS 54-9-91, το ναι, αν συμφωνείτε. Το όχι, αν δεν συμφωνείτε με την κατασκευή του φράχτη. 9011-51-52-61, όχι, μέσω SMS 54-9-91. Σημειώστε τα τηλέφωνα για να μπορέσετε να ψηφίσετε, να έχουμε μεγαλύτερο δείγμα. Θα ήθελα να ζητήσω τώρα από την κυρία Ζώτου, δημοσιογράφο της εφημερίδας Η Αυγή, να μας πει την άποψή της. Λοιπόν, για να είμαι ακριβής, δεν είναι απλά η άποψή μου, είναι το αποτέλεσμα της έρευνας που έχω κάνει τον τελευταίο καιρό για αυτό το θέμα. Είναι και αποτέλεσμα έρευνας και συνέντευξης που πήρα από διδάκτορα του Πανεπιστημίου του Queen's University του Belfast, ο οποίος επί 4 χρόνια ερεύνησε ακριβώς τι έχει συμβεί στην περίπτωση Μελίγια και Θέουτα, τους 2 ισπανικούς θύλακες που βρίσκονται στο Μαρόκο. Το αποτέλεσμα είναι και της έρευνας της οποίας έχω κάνει εγώ μέχρι στιγμής, γιατί είναι ακόμα, δεν είναι πολλές ημέρες, αλλά και του ανθρώπου αυτού, του κυρίου Πίνος, τη συνέντευξη δημοσιεύεται στην Κυριακάτικη Αυγή, μπορείτε να τη δείτε, είναι το ότι το μέτρο των φραχτών, όπως εφαρμόστηκε στις 2 αυτές πόλεις, δεν έδωσε έδωσε κάποια αποτελέσματα, με μία όμως πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Μάλλον το έθεσα λάθος. Θεωρείται ανεπαρκές και από αυτόν, γιατί πολύ απλά ένας τέτοιος φράχτης, αυτό που έκανε είναι να αλλάξει τις μεταναστευτικές ροές. Να κοστίσει σε ανθρώπινες ζωές, να πιάνονται άνθρωποι σαν τα πουλιά στο σύρμα και να προσπαθούν να βγουν, και σε αυτή τους την προσπάθεια να κόβονται κομμάτια. Έχουμε από το 2005... Είναι ηλεκτροφόρο αυτό το σύρμα? Όχι, δεν είναι. Όχι. Σκεφτείτε να ήταν. Δεν μιλάμε για ηλεκτροφόρο σύρμα, μιλάμε για ένα φράχτη ο οποίος έχει χτιστεί σε 3 φάσεις. Ναι. Η πρώτη φάση ήταν το 1996, όχι συγγνώμη, το 1994, ο οποίος ήταν ένας πολύ χαμηλός φράχτης, αρχικά για να αποτρέπουν τους λαθρέμπορους, που όταν λέω λαθρέμπορους εννοώ λαθρεά προϊόντα, όχι ανθρώπους, όχι ανθρώπους σε πρώτη φάση. Μετά, όταν φτάσανε το 2005, που τότε ξεκίνησε το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα που έχει φτάσει και στη χώρα μας, όπως βλέπουμε όλοι. Λοιπόν, το 2005 αυτός ο φράχτης γίνεται 3 μέτρα ξαφνικά και στο τελείωμά του έχει ένα σειρμάτινο αγκαθωτό σύρμα, πώς να το πω, ναι. Λοιπόν, στο οποίο όταν το 2005 υπήρξε κανονική μάχη έξω από αυτό το φράχτη, με νεκρούς, με όπλα, με κόσμο να πιάνεται. Σε ποια χώρα λέτε τώρα? Μιλάμε στα σύνορα Ισπανίας-Μαρόκο. Ισπανία και Μαρόκο. Έξω από αυτές τις πόλεις που εμείς τις πήραμε σαν πρότυπο. Ναι. Οι οποίες έχουν δυσφημιστεί, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει και ο τουρισμός, από ό,τι ναι, ξέρω. Ναι, αυτό τον εμποδίζει τον δρόμο. Λοιπόν, περπατήστε στο κέντρο της Αθήνας και θα σας πω είμαι, κυρία Βαγενά. Αυτό είναι κυρία μου. Κυρία Βαγενά, ζω τη ζωή μου Αγίου Κωνσταντίνου, Σοκράτους και Μενάμου. Εκεί μένετε? Εκεί μένω. Όχι, μένετε, δουλεύετε. Άλλο είναι όταν δουλεύει και φεύγει, λοιπόν, και πα στο σπίτι. Ξέρετε καλά πόσες ώρες. Ξέρετε το. Σα αρέσει η εικόνα στην πλατεία Κουμουρδούρου? Αφού μένετε εκεί. Σα αρέσει? Βλέπετε τουρισμό στην Αθήνα? Όχι, δεν ξεφεύγω. Αυτό είναι το θέμα. Να μα λέτε, είναι το σεματόπλευμα. Έτσι είναι το θέμα. Βλέπετε τουρισμό στην Αθήνα? Σα παρακαλώ. Βλέπετε τουρισμό? Ποιο τουρισμό στο κέντρο τη Αθήνα? Δύο μεσογειακές χώρες, δύο μεσογειακές πόλεις, οι οποίες έχουν πληγεί από αυτή την εικόνα από που έχουμε. Έγιναν γνωστά. Λοιπόν, δεν μιλάμε ούτε για πόλεις, ούτε λοιπόν, για τίποτα. Και μιλάμε για ένα συγκεκριμένο σημείο. Για το συγκεκριμένο σημείο. Ναι. Σε αυτό θέλω να μου το πείτε συγκεκριμένο το εξής, σημείο, γιατί είναι ερώτημα. Έχει, έχουν τι θα κάνετε με τους στρατιώτες? 24 άτομα. Και 34 λοιπόν, από τον άλλο σας ρωτάω. Έχετε σκεφτεί? Είναι τόσο φτηνή η ζωή, κυρία Πυριώτη. Η ανθρώπινη ζωή είναι τόσο φτηνή. Εσείς τι προτείνετε? Εγώ είμαι δημοσιογράφος, κυρία μου. Κύριε Γεωργιάδη, έχω τη δυνατότητα να ελάβω. Να σας απαντήσω. Συγγνώμη. Κύριε συνάδελφος, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εγώ έχω 2 παιδιά τα οποία υπηρετήσαν στρατιώτες και δεν υπηρετήσαν στην Αθήνα. Και θέλω να σας ρωτήσω. Τους στρατιώτες λοιπόν που κάθονται και φυλάνε τις σκοπιές εκεί, τα παιδιά αυτά, ποιος θα πρέπει να τους πει τι,
την ώρα που από τη μία είναι υποχρεωμένη να φυλάξει τα σύνορα της πατρίδας τους, εκτός αν τα καταργήσουμε, που εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Ναι, δεν είναι δικιά μας δουλειά ναι. Αυτό. Ή την ώρα που θα πάει να μπει το μπουλούκι πρέπει να σηκώσει το όπλο. Για εξηγήστε μου εμένα, γιατί πρέπει να βάζω εγώ τα Ελληνόπουλα στην φοβερή αυτή θέση, σε αόπλους ανθρώπους, με τα παιδιά τους, με τις γυναίκες τους, με τη δυστυχία όλη αυτή, να βάζω εγώ τον Έλληνα στρατιώτη, όχι να φυλάξει από τον πιθανό εχθρό και τον Τούρκο και τον οποιονδήποτε εχθρό, αλλά να τον βάζω το παιδί το δικό μου ή τον αδελφό σας αύριο, να φυλάνε και να προσπαθούν να σταματήσουν ανθρώπους εξαθλειωμένους ή αν θέλετε άλλους ανθρώπους για να μπουν μέσα. Γιατί να μην το βοηθήσω λοιπόν εγώ και γιατί να μην βάλω αποτρεπτικά και όχι αυτό που λέτε, να πιάνονται οι άνθρωποι, να μην πιάνονται σαν τα πουλιά. Αποτρεπτικά, έτσι ώστε να μην διευκολύνεται αυτή η κατάσταση. Θα κάθε το παιδί στο φυλάκιο και θα περιμένει να σηκώσει τι, το όπλο του. Συγχωρείτε και κάποιο βίντεο. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Γιατί το κάνουμε πολύ μελό. Το κάνουμε πολύ μελό με τι γυναίκε. Υπάρχουν γυναίκε. Με συγχωρείτε. Υπάρχουν άνθρωποι βέβαια που έρχονται, γυναίκε, οικογένειε, παιδιά. Αξιολείπητη. Και ξέρετε κάτι να σας πω. Εγώ θα ήμουν πρώτη να έβγαινα να γίνει μια επανάσταση και να πάρουμε τα λεφτά τις πλούσιες χώρες της Ευρώπης. Με συγχωρείτε, γιατί αυτοί κατάντησαν αυτές τις χώρες έτσι. Τους κλέψανε. Ωραία. Με συγχωρείτε, τους κλέψανε τόσα χρόνια τις πηγές τους και στην Αφρική και στην αυτή οι απικιοκράτες και τώρα τους στέλνουν σε εμάς που δεν τους κλέψαμε ποτέ. Χαίρομαι λοιπόν, με συγχωρείτε, εγώ είμαι πρώτη να βγω να πάρουμε το χρήμα από τους πλούσιους να τους δώσουμε στους φτωχούς. Και θα ήμουν πρώτη να έβγαινα σε αυτό. Μην κάνουμε όμως μελό την ιστορία. Δεν είναι μόνο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, επειδή το ζω κάθε μέρα. Δεν είναι γυναίκες και παιδιά μόνο. Είναι άνθρωποι που έρχονται επί τούτου για να ενταχθούν σε συμμορίες, να μπουν σε κυκλώματα. Μεγάλο κομμάτι από αυτούς, πάρα πολύ μεγάλο και μην το αγνοείτε, που έρχονται αεροπορικό στην Κωνσταντινούπολη, τους στέλνουν συμμορίες από το Μαρόκο και από τη Βόρεια Αφρική. Μεταφέρουν. Όχι, δεν είναι συγκεκριμένοι. Είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ. Μπορείτε, είναι επειδή πάρα πολύ. Και αστυνομικό ρεπορτάζ. Ναι. Γνωρίζω πως. Όχι, δεν είναι πάρα πολύ. Πολύ όλοι αυτοί που πουλούν οι μαύροι τα ναρκωτικά στο κέντρο τη Αθήνα είναι. Πώς είναι άλλο πράγμα, από πού μπήκαν αυτοί. Άλλο, αυτοί που πουλούν οι μαύροι. Ακούστε με συγχωρείτε, οι μαύροι που πουλούν σε κάθε γωνιά τα ναρκωτικά, από πού μπήκαν. Σας παρακαλώ. Από πού μπήκαν. Δεν είναι Έλληνες εγκέφαλοι των συμμοριών. Έλληνες εγκέφαλοι. Έλληνες εγκέφαλοι των συμμοριών είναι πίσω από τα μαύρα. Σας είπε κανένα μην τιμωρηθούν οι Έλληνες. Μα δεν ακούω. Σας είπε κανένα μην τιμωρηθούν οι Έλληνες. Δεν τιμωρηθούν οι Έλληνες. Εγώ μαύρος βλέπω και καλά. Μαύρη έχει μαυρίσει το κέντρο της Αθήνας που πουλάει ναρκωτικά. Λοιπόν, έχει να κάνει. Απαντήστε μου όμως αυτό που σας ρώτησα. Πώς θα φυλάξουμε τα σύνορα της χώρας μας. Λοιπόν, να σας πω, κυρία Πυριώτη, γιατί βάζετε ένα ζήτημα, κυρία Πυριώτη, συγγνώμη, βάζετε ένα ζήτημα που πράγματι είναι κέριο. Το πώς θα προστατεύσουμε τα σύνορα μας. Να ολοκληρώσει λίγο την άποψή της και μετά θα μιλήσουμε την άποψη. Δεν είναι αποτέλεσμα αυτή την απάντηση. Είναι σύνορα της χώρας μας. Δεν είμαι εδώ πολιτικό κόμμα. Κοιτάξτε, είμαι δημοσιογράφος. Να μην γίνει ο φράκτης, να γίνει τι. Δεν είμαι πολιτικό κόμμα ή φορέας. Θα το εκφράσουν τα πολιτικά κόμματα. Όχι, την άποψή σας. Έχει την άποψή σας, όμως λέτε ότι δεν εκφράζει τη δική σας προσωπική άποψη, αλλά είναι αποτέλεσμα έρευνας. Ολοκληρώστε το όμως. Λοιπόν, ήρθα εδώ για να... τη στιγμή που ασχολούμαι με το συγκεκριμένο. Λοιπόν, αυτό που έχει διαπιστωθεί στην περίπτωση της Μελίγια και της Θεούτα είναι ότι αυτό που άλλαξε είναι οι μεταναστευτικές ροές διάλεξαν άλλους τρόπους. Ήρθαν σε εμάς. Δέκα. Όχι απαραίτητα. Άρα σταμάτησε Κανάρια, η μεγάλη αλλαγή στην Ισπανία. Όχι. Περάσαν από τα Κανάρια νησιά. Άρα από κάπου πάλι περνάνε. Πάλι από εκεί δεν περνάνε. Περνάνε. Ωραία. Ο φράκτης του σταμάτησε. Κομμάτι, λοιπόν. Δεν έχει σταματήσει. Σταμάτησε. Υπάρχει κόσμος που περνάει ακόμα. Απλά εκεί που θα ήταν 100 είναι 50. Από το φράκτη. Στο 250 την ημέρα να πάει 100 είναι μικρό το κέρδος, 150 είναι μικρό. Θεωρείτε ότι μετά θα έχουμε, θα εκλογιστούν τα κλειδίνα δύο. Αν στον χρόνο, λέτε να είναι κακό να το νερό, μα δεν θα σωθούμε, αυτό είναι το πρόβλημα. Εμποδίζεις το νερό να περάσει από το όταν δεν κάνουμε τίποτα, τι να κάνουμε. Ψάξτε τι, ούτε ένα κέντρο υποδοχής δεν έχει γίνει τα τελευταία. Τι γίνονται αυτοί οι άνθρωποι. Τι γίνονται. Θα πάνε όλοι αυτοί στα κέντρα υποδοχής. Να απορροφήσει η χώρα μας 600.000 ανθρώπους το χρόνο. Κυρία Βαγινά, ένα λεπτό. Πού να τους επειδή θα πάμε σε διαφημίσεις, θα ήθελα να, θέλω να μου γράψετε και πόσα τηλεφωνήματα είναι το δείγμα, παρακαλώ, αν γίνεται στην καρτούλα. Είναι, ποια έχουμε τα διπλάσια, υπερδιπλάσια από αυτά που είπα νωρίτερα, όχι, διπλάσια. 3.800
Λοιπόν, έχουμε 3.878 τηλεφωνήματα από τον κόσμο. Και SMS. Από αυτά, το 94,61% λέει ναι στην κατασκευή του φράχτη και το 5,39% λέει όχι. Είναι ένα μικρό δείγμα αυτό. Αυτό δείχνει είναι αυτό ένα που μικρό λέει δείγμα. Κυρία Βαγενά, αυτό... πώς αντιλαμβάνονται οι Έλληνες κοινωνικά, πώς βιώνουν το θέμα των μεταναστών. Αυτό είναι. Αυτό βλέπετε τώρα. Έχει... Υπάρχει αντιπρόταση. Όχι, όχι. Η αντιπρόταση που ακούσαμε είναι να μπαίνουν ελεύθερα στη χώρα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δεν είναι αυτή η αντιπρόταση. Δεν θέλουμε να μπουν αυτοί. Δεν χωρά μάλλον. Θα ήθελα να δώσω πάλι τα τηλέφωνα για να μεγαλώσει κι άλλο το πρόβλημα. 10 χρόνια η Ελλάδα είναι ξαπλωμένη τώρα. Δεν σκεφτούμε. Ενώ όχι μεγαλύτερο δείγμα, δεν υπερβαλλόμαστε. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, δεν είναι ώρα. Αλλά αν θέλετε να ψηφίσετε κι εσείς, μην μιλάτε όλοι μαζί, γιατί θα πάμε σε διαφημίσεις, θα δώσω σε όλους το λόγο. Έχουμε πάρα πολύ χρόνο μπροστά μας. Έχουμε μία ολόκληρη ώρα εκπομπής για να μιλήσετε. Αυτό θα λέτε στο 60 και 55 που θα μου δώσετε το λόγο. Όχι, γιατί όπως βλέπετε, έχω πάει με τη σειρά, έχουν μιλήσει όλοι. Έχει έρθει η σειρά σας μετά τις διαφημίσεις, μην ανησυχείτε. 90, 11, 51, 52, 60, όσοι είστε υπέρ της κατασκευής του τείχους στα σύνορά μας ή μέσω SMS, αν θέλετε να ψηφίσετε ναι στην κατασκευή του τείχους, 54, 9, 91. Σημειώστε τα τηλέφωνα. Αν πάλι διαφωνείτε, πιστεύετε ότι δεν θα πρέπει να χτιστεί αυτός ο φράχτης, φράχτη της ντροπής τον αποκάλεσαν κάποιοι καλεσμένοι, για να σταματήσουμε την αυτομετανάσταση. Αν θα πάρουν κανένα μετανάστες σπίτι. Μην διακόπτετε, κύριε Γεωργιάδη. Μην διακόπτετε. Καλέστε από σταθερό στο 90-11-50. Μην διακόπτετε. 90-11-51. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ μετά τις διευθυντικές. Εγώ δεσμεύομαι. Σας παρακαλώ, μην διακόπτετε. 90-11-51-52-61 δεν μπορώ να πω. Βοηθήστε με. Είστε ρατσιστή των Ελλήνων, λοιπόν. Συγχαρητήρια. Θα με βοηθήσετε τώρα, κύριε Γεωργιάδη. Μα με προσβάλλει. Λες, αλλά βάζω. Προσπαθώ να πω. Κατά του ρατσισμού μπορείτε τους ανθρώπους και τα φίλοι, τώρα, δεν μου αρέσουν οι Έλληνες. Τι αντίρρηση είναι αυτό. Αυτό προσβάλλει και εμένα που προσπαθώ να πω τα τηλέφωνα για να ψηφίσει ο κόσμος και να συντονίσω την εκπομπή και δεν βοηθάτε. 90 11 51 52 61 για το όχι, να μην χτιστεί ο φράχτης ή 54 991 μέσω SMS. Ψηφίστε να έχουμε μεγαλύτερο δείγμα του κόσμου. Πάντως δείχνει και το γεγονός ότι ο κόσμος παίρνει στη διαδικασία, παρόλο που είπα ότι στοιχίζει 1,23 ευρώ, να δώσει αυτό το 1 ευρώ, να δώσει αυτό το 1 ευρώ για να ψηφίσει, για να έχει συμμετοχή. Σημαίνει ότι είναι ένα θέμα που καίει τον κόσμο, καίει την κοινωνία. Μετά τις διαφημίσεις θα συνεχιστεί η συζήτησή μας και θα προβάλλουμε και εξαιρετικά ενδιαφέροντα ρεπορτάζ για το θέμα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ο κόσμος έχει μαζέψει πάρα πολύ οργή. Οργή η οποία αισθάνομαι ότι έχει να κάνει με τη γενικότερη κρίση που περνάει η χώρα μας, την οικονομική, έχει να κάνει με την ανεργία, έχει να κάνει με την αύξηση της εγκληματικότητας και αισθάνομαι ότι είμαστε μια απλή καθημερινή τηλεοπτική εκπομπή, η οποία ζήτησε από τον κόσμο να τηλεφωνήσει και μάλιστα να πληρώσει και το τηλεφώνημα που θα κάνει. Έτσι. Ήδη, ξέρετε πόσοι έχουν ψηφίσει ήδη μέχρι αυτή την ώρα μέσα σε... Δεν έχουν πληρώσει μια ώρα εκπομπής. Δώστε μου, 6.681 άνθρωποι μπήκαν στη διαδικασία να πάρουν ένα τηλέφωνο μόνο για να ψηφίσουν, για να βγει ένα αποτέλεσμα γι' αυτό. 6.681 άνθρωποι. Είναι λοιπόν το 95,08%. Δηλαδή 6.352 άνθρωποι υπέρ της κατασκευής αυτού του τείχους στον Εύρο και το 4,92%, 329 άνθρωποι είναι κατά της κατασκευής, 4,32%, 329 άνθρωποι ψήφισαν κατά της κατασκευής του τείχους. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στην κυρία Ιωαννίδου, εκπρόσωπο τύπου των Οικολόγων Πράσινων. Ευχαριστώ.
Εάν μου αφήσετε, θα μιλήσω, επειδή έχουν μαζευτεί διάφορα ζητήματα, αν μου αφήσετε να μιλήσω για ένα περίπου τρίλεπτο χωρίς να με διακόψετε, νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε ένα κοινό σημείο επαφής. Χωρίς να έχετε προκατάληψη όμως για αυτό που θα πω, γιατί μπορεί κάποια έτσι όπως θα εκφραστώ να σας φανούν ότι διαφωνείτε. Στο τέλος όμως μπορεί να βγάλουμε ένα κοινό συμβαίνον, σας παρακαλώ πολύ να μην έχω διακοπή. Λοιπόν, υπάρχει ένα σημείο στο οποίο καταρχήν πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι. Αυτό είναι το Δουβλίνο 2. Πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή η Ελλάδα να υποδέχεται ένα μεγάλο μεταναστευτικό κύμα, το οποίο δεν είναι αμιγώς μετανάστες, είναι και πρόσφυγες. Και πρέπει αυτά τα δύο πράγματα να ξεχωρίσουμε. Απλά αυτή τη στιγμή, έτσι όπως γίνεται, δεν μπορούμε να το ξεχωρίσουμε. Η Ελλάδα δέχεται για λογαριασμό της Ευρώπης ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πάνε σε διάφορα σημεία της Σέγγεν, έτσι, εντός Σέγγεν, και έρχονται στην Ελλάδα και την υποχρεώνουν την Ελλάδα η υπόλοιπη Ευρώπη να τους παράσχει, ή να μην τους παράσχει αυτή πολιτικό άσυλο. Για να ξεκινήσουμε από εκεί. Και έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να έχουμε 45.000 αιτήσεις για πολιτικό άσυλο εκκρεμής. Άνθρωποι στην ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ εξαθλειωμένοι να περιμένουν την αίτησή τους. 20 αιτήσεις για άσυλο γίνανε δεκτές το δεύτερο τρίμηνο του 2010. Αυτά είναι τα στατιστικά που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει όντως πρόβλημα. Αυτό που λέει η κυρία Βαγενά, που βλέπει τους ανθρώπους δυστυχισμένους και δεν μπορεί να ζήσει τη δυστυχία και τον άλλον, γιατί δεν μπορείς να είσαι ευτυχισμένος όσο καλά και να είσαι με τον εαυτό σου όταν βγαίνεις από το σπίτι σου και βλέπεις εξαθλειωμένους ανθρώπους. Εξαθλειωμένους. Και στο ρεπορτάζ που κάνατε πιο πριν, που κάποιος άνθρωπος είπε, τους βλέπω. Είπε, τους βλέπω μαύρους, αλλά είπε και ένα άλλο. Τους βλέπω πεινασμένους και ξυπόλυτους και φοβάμαι. Γιατί αυτό που βλέπουμε στα μάτια τους είναι το ένστικτο της επιβίωσης. Αυτό το ένστικτο της επιβίωσης του να φάνε, να ντυθούν, να ζεστάνουν τα παιδιά τους οι μανάδες, κάνει τους ανθρώπους άγριους, να φαίνονται άγριοι και εμάς μας κάνει ακόμη πιο έντονη την υποχρέωση να τηρήσουμε τις διεθνείς μας υποχρεώσεις. Είστε υπέρ ή κατά της κατασκευής του τείχους? Θα σας πω γιατί είμαι κατά. Κατά. Διότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα αποτελεσματικότητας του τείχους. Δεν λέω ότι πρέπει να αφήσουμε τα σύνορά μας να μπαίνει όποιος θέλει. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε όμως και να το δούμε σοβαρά είναι ότι πρέπει να κόψουμε το δρόμο στα κυκλώματα. Στα κυκλώματα που φέρνουν. Μισό λεπτό θα σας εξηγήσω. Λοιπόν, ο δρόμος για να κοπεί αυτός ο δρόμος στα κυκλώματα σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε μία συνεργασία διεθνή. Δεν μπορεί. Η Τουρκία δεν συνεργάζεται. Δεν γνωστό αυτό. Με, πείτε μου στο πώς. Μην πάμε θεωρητικά. Μην το λέτε είναι σταυροκούτα. Η Τουρκία δεν συνεργάζεται. Με διακόψατε όμως, γιατί ετοιμαζόμουν να σας πω το πώς. Λοιπόν, ο στόχος μας που είναι να αλλάξει η ευρωπαϊκή πολιτική και όταν ένας άνθρωπος μπαίνει στα ελληνικά σύνορα, να μπορεί αυτός ο άνθρωπος να ζητήσει άσυλο από τη Γαλλία, από την Κέρμα, από όπου θέλει. Από όποια ευρωπαϊκή χώρα θέλει, το οποίο είναι και το ηθικώς και νομικώς σωστό, γιατί το Δουβλίνο 2 είναι λάθος. Γιατί δεν το δέχονται? Γιατί η Ελλάδα. Λένε. Τι έκανε στα τελευταία χρόνια Ελλάδα, πόσο 1% στους ετούντες άσυλο έδωσες και θέλεις με αυτές τις συνθήκες να λες στους ανθρώπους που έρχονται στα σύνορά σου να κάνουν οπουδήποτε άσυλο. Λοιπόν, δεν είναι χαζοί αυτοί που θα ζητήσουν άσυλο. Όταν έρχονται σε μια χώρα που ξέρουν ότι δεν δίνει σε κανένα. Ο ένας τρόπος είναι να δίνεται άσυλο σε αυτούς που δικαιούνται. Ποιος να δίνει το άσυλο, η Ελλάδα? Η Ελλάδα καταρχάς πρέπει να ξεκινήσει να δίνει το άσυλο. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή η αντίρρηση της Ευρώπης. 200.000 το χρόνο σε πόσο να δίνουμε, δηλαδή. Μιλάμε αυτή τη στιγμή υπάρχουν 45.000 εκκρεμείς αιτήσεις. Ξεχάστε το αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται εδώ και δεν ζητούν άσυλο. Για να καταλήξω σαν συμπέρασμα. Και 200.000 το χρόνο σε πόσο. Είναι θύματα. Είναι θύματα ενός κυκλώματος. Γιατί δεν βρήκανε τον νόμιμο τρόπο να ζητήσουν. Υπάρχουν διεθνείς συμβάσεις που ορίζουν ποιοι. Δεν είναι θέμα πόσο. Στις 200.000 αυτό είναι. Πόσο? Είναι ένα νούμερο το οποίο. Μα από αυτό εξαρτάται όλο. Πόσο? Και στις 200.000. Όχι βέβαια. Σε πόσο σας ρωτάω. Μα δεν μπορώ να. Πείτε μου έναν αριθμό. Η τακτική των γενικεύσεων. Εσείς να μην μου μιλάτε. Με προσβάλλατε βαθύτατα. Και με κίνησε ρατσισμού. Παρακαλώ πάρα πολύ. Και μπορεί να με προσβάλλατε βαθύτατα. Είστε ρατσιστής βαθύς κάτω των Ελλήνων. Λοιπόν,
Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μα και εσείς είναι 200.000 πόσους θα δώσουμε. Δεν μπορώ να ξέρω κάτι, ξέρετε γιατί. Για να μου πείτε γιατί. Τι θα κάνουμε στους υπόλοιπους. Ξέρετε γιατί, θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί η κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται από το δικά. Δεν μου το λέτε για να μην πείτε το επόμενο. Μισό λεπτό, Άδωνη. Τότε γιατί μιλήσατε για το 100%. Αυτό είναι το στατιστικό. Μα αυτό σας λέει. Αυτό είπε πριν να μιλήσω. Λέτε μόνο το 1%. Και ρωτάμε με πόσο τοις εκατό είναι ευχαριστημένος. Δίνει το 25% μέσω όρο. Μα σε ποιους. Άρα λοιπόν είμαστε πύλη εισόδου. Άρα το 25% για τη Γερμανία μπορεί να είναι 400 άνθρωποι. Για μας να είναι 40.000 άνθρωποι. Ακριβώς αυτό είναι το νούμερο. Αυτό λέμε και εμείς τώρα. Μπράβο βρε Μαριάννα, μην δώσω εδώ. Να σας πω λίγο μια λύση. Μιλάμε για 45.000. Μιλάτε λοιπόν με ποσοστό, πείτε όσοι δικαιούνται. Και όσοι δικαιούνται, μου είπε ο κύριος Όθωνας δεσμευόμενος θες ο υφυπουργός, είπε ότι από εδώ και πέρα με τον καινούριο νόμο, όσοι θα κάνουν τις αιτήσεις μέσα σε ένα εξάμηνο maximum, οι αιτήσεις αυτές θα κρίνονται μαζί με νέα επιτροπή, η οποία θα αποτελείται, από ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν σχέση με τον... Είναι ένα πολύ καλό πρώτο βήμα. Λέμε, αλλά λοιπόν, με το να μιλήσω άλλο για το τείχος. Ότι γιατί... γίνεται και αυτό μαζί με το τείχος. Σε 6 μήνες, μάξιμουμ, γιατί είναι αναποτελεσματικό. Θα ήθελα πριν πείτε γιατί είναι αναποτελεσματικό, να δείξουμε ένα μικρό απόσπασμα από την εκπομπή του Σταύρου Θεοδωράκη, ο οποίος πήγε και έκανε ένα ρεπορτάζικι. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, περίπου ένα ολόκληρο χωριό Αφρικανών ή Ασιατών μπαίνει κάθε μέρα στην Ελλάδα, περίπου 300 άνθρωποι. Αυτοί οι 300 άνθρωποι μπαίνουν μέσα στην Ελλάδα, πηγαίνουν στην αστυνομία να τους συλλάβουν, γιατί το επιθυμούν να τους να συλληφθούν. Κρατούνται 3 μέρες στην αστυνομία και μετά αφήνονται ελεύθεροι. Έρχονται στο κέντρο της Αθήνας, κοπάδια. Ή στην Πάτρα. Για πάρτε, εγώ ήμουν στην Πάτρα την περασμένη εβδομάδα. Πάτε μια βόλτα λοιπόν, στην Πάτρα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Μάλιστα. ...90 χιλιόμετρα από την Αθήνα, στο βόρειο-ανατολικό άκρο της Ελλάδας, υπάρχει ένα χωριό. Ξακουστό σε όλη την Ανατολή, ως το πέρασμα. ...12,5 χιλιόμετρα, σπαρμένα με όπλα και φαντάρους. Μετανάστες πολύ, περνάνε κάθε μέρα. Φοβισμένοι, ε? Απλώς λίγο, πρέπει να σε πω, δυστυχισμένοι λίγο, ταλαιπωρημένοι μάλλον. Πέρσι μας ανοίξαν και την καλύβα. Εδώ? Εδώ, τα σπάσαν όλα και μπήκαν μέσα. Ψάχναν λεφτά? Όχι, όχι, για λεφτά δεν ψάχναν για τίποτα, δεν πειράξαν τίποτα, απλώς τα πετάξαμε εμείς όλα τα ρούχα από αυτό, γιατί κοιμήθηκαν μέσα, πρέπει να κοιμήθηκαν και δεν ξέρεις τι μπορεί να έχουν. Μπήκανε για να φάνε και να κοιμηθούν, ε? Ναι, ναι, για να ζεσταθούν πιο πολύ. Έχει πολύ κρύο. Τι ώρα περνάνε οι μετανάστες? Συνήθως τη νύχτα περνάνε. Μέρα δεν περνάνε, τη νύχτα πάντως. Περνάνε και τις βλέπεις τη μέρα έτσι. Και δεν σκιάζεσαι εδώ το βράδυ? Όχι, δεν σκιάζομαι καθόλου. 30 χρόνια δεν φοβήθηκα, τώρα φοβηθώ. Και γυναίκες και παιδιά? Και παιδιά και γυναίκες μαζί. Μέχρι μωρά έχουν πολλές φορές μαζί. Στην αγκαλιά μωρά έχω. Έχω δει πολλές φορές εγώ. Δεν είναι για να βοηθήσει. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Ναι, αλλιώς αν μας δουν θα νομίζεις που κάνεις... Ότι τους φέρνεις εσύ. Ναι, μπράβο. Και θα βρούμε τον πελά μας χωρίς λόγο. Από την καλοσύνη μας θα βρούμε και τον πελά μας. Πόσο περνάνε κάθε βράδυ? Από το ποτάμι, από τα Χερσαία σύνολο είναι περίπου 300. 250, 300, 200, αναλόγως με τη μέρα. Γυναίκες, παιδιά? Γυναίκες, παιδιά, έχω δει έγκυο έτοιμη να γεννήσει, έχω δει βρέφη 8 μηνών, 10 μηνών, ενός χρονού, τα πάντα. Έχω δει μέχρι και ανάπηρο. Τους βάζουν στη βάρκα και τους πρόχνουν? Άλλες φορές τους πρόχνουν, άλλες φορές τους περνάνε ήδη, αναλόγως με το πόσα λεφτά δώσουν. Και τι δηλώνουν όλοι αυτοί?
Λαθρομετανάστες συνήθως χρησιμοποιούν κάποια από τις εθνικότητες οι οποίες είναι μία πελάσιμες, συνήθως αυγανοί. Το χειμώνα, θα έρθουν πιο πολύ. Λογικά το χειμώνα πρέπει να μειωθεί το νούμερο, αλλά έτσι όπως πάμε, ποιος ξέρει. Έχουν θράσους οι διακινητές, ε. Ναι, τώρα τελευταία έχουν πολύ. Όπως τις προάλλες. Συλλάβαμε τους δύο, οι άλλοι δύο που ήταν απέναντι σε άπιστα ελληνικά, εξαναδρίζουν πατρίδα, μάνες. Μας έλεγαν έλα, έλα. Εντάξει, ξεκινήσαμε, πηγαίνουμε, αλλά την κάναμε γρήγορα. Ο παλιός σιδηροδρομικός σταθμός της Νέας Βίσας είναι το σημείο που πλέον συγκεντρώνονται οι νέοι εισερχόμενοι μετανάστες. Από εδώ θα ξεκινήσει η νέα του ζωή. Παρντεμπαράν ψάχνει να βρει μες στα νερά το παλινόρτιο που τον γέλασε δυο κάρτες. Στις προβολείς να τρέχουν βλέπαμε τους χάρτες. Του Σαγκάλ άλογα τσίρκο του Σερά. Πηξίδα γέρικη αταξίλοκο μοντρής και στοιχειωμένη από τα χίλια σου σφυρίχτρα. Στην κόντρα γέφυρα προσμένα τεκιτρής να λύσει τα άστρο του Αλμποράνη καρτορίχτρα. Τα βανάκια της αστυνομίας σε ρυθμούς ρουτίνας συγκεντρώνουν από παντού μετανάστες. Κανείς βέβαια δεν αντιστέκεται. Όλοι τους είναι δασκαλεμένοι. Θα συλληφθούν, θα οδηγηθούν στα κέντρα κράτησης και αν δεν κάνουν κάποιο λάθος, σε 2-3 μέρες θα αφαιθούν ελεύθεροι. Πουλιά στα ξάρτια, καρατή, στεριανή ζάλη, χελιδονόψαρα, πνιγμένου δαχτυλίδι, του ναυτικού το δυσκολότερο ταξίδι, το κυβερνάν του Μαγελάνου οι παπαγάλοι. Η καραβίσκια σκύλα οσμίζεται αρεστία και το κορμί σου το νερό που θα καλάρει. Τη νύχτα οι ναύτες κυνηγάνε το φεγγάρι και την ημέρα ταξιδεύουνε στα αστεία. Στο κέντρο, οι περισσότεροι μετανάστες θα ισχυριστούν ότι έρχονται από την Παλαιστίνη. Οι Παλαιστίνοι δεν απελάβνονται και αυτό το ξέρουν. Το ίδιο και οι Αφγανοί και οι Σομαλοί. Έτσι κι αλλιώς πάντως, κανείς τους δεν έχει χαρτιά. Τους τα έχουν σχίσει οι διακινητές. Για να μείνουν άγνωστες οι χώρες προέλευσης, αλλά και οι χώρες από που πέρασαν. Και να μην απελαθούν. Χθες το βράδυ τρόμαξα πολύ. Περάσαμε στην Ελλάδα με μια βάρκα. Το παιδί κόντεψε να πνιγεί. Από την Παλαιστίνη ήρθαμε Λίβανο, Συρία, Κωνσταντινούπολη και μετά από 2 μέρες το βράδυ μας πήγαν στο ποτάμι. Μας έβαλαν σε μια βάρκα, ήταν πολύ μικρή. Ήμασταν 3-4 γυναίκες, 10 άντρες. Εμείς είχαμε και τα παιδιά μας. Φώναζαν, πηγαίνετε, πηγαίνετε. Σε 10 λεπτά ήμασταν στην Ελλάδα. Πηγαίναμε με τα ρεύματα του ποταμού. Κάποιος έκανε κουπί. Έχω φίλους στην Ελλάδα. Έναν ξάδερφο που δουλεύει στην Κρήτη σε ένα εστιατόριο. Αυτό θέλω να κάνω κι εγώ. Μιλάω αγγλικά και αυτό ίσως με βοηθήσει. Θέλω να βγάλω χρήματα και να βοηθήσω τη μητέρα μου. Το ταξίδι μου στήχησε 4.000 δολάρια. Ξεκινήσαμε τα πόδια από το Αφγανιστάν. Εκεί δεν έχει μέλλον. Επικρατούν οι νόμοι των Ταλιμπάν. Μαζί με τον ξάδερφό μου περάσαμε στο Ιράν. Μετά Τουρκία και χτες Ελλάδα. 15 μέρες κράτησε το ταξίδι μας. Εγώ είμαι από το Μαρόκο. Οι συγγενείς μου περάσανε όλοι στην Ισπανία. Τώρα όμως τα σύνορα έχουν κλείσει. Οι Ισπανοί έβαλαν σειρματόπλεγμα στο Γιβραλτάρ και κανένας δεν μπορεί να περάσει. Έτσι αναγκάστηκα να πάω στην Αίγυπτο και από εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Ελπίζω να μπορέσω να πω και εγώ κάποια στιγμή στην Ισπανία, αλλιώς θα μείνω στην Αθήνα. How old are you? How old are you? Δείξε μου, δείξε μου. 28. Okay. Surname, no. Family name, big name. Mohammed. 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 Τι φίλες. Πρόσαμε
αλλάζει αυτό που θες σου λέω. Κι εμείς εδώ είμαστε περαστικοί. Στον ουρανό να ανεβώ και να τα λέω. Πάω στοίχημα πως θα είσαι και εκεί. Ρε δεν με νοιάζει ποιος έστειλε τι θες. Ούτε αν είσαι από άλλο πλανήτη. Εδώ μπροστά με λίμες και χαρές. Σ' ένα φύλακα άγγελο αλήτη. Ρε δεν με νοιάζει από που θες σου λέω. Πριν μπουν στους θαλάμους, οι μετανάστες θα παραδώσουν κινητά, αναπτήρες και κορδόνια παπουτσιών για να μην αυτοκτονήσουν. Οι άντρες θα μπουν χωριστά από τις γυναίκες. Στον κεντρικό θάλαμο θα μπουν οι οικογένειες που έχουν παιδιά. Οι αιτούντες άσυλο θα μείνουν εδώ για μήνες. Οι υπόλοιποι θα φύγουν σε δύο βράδια, αφού πρώτα παραλάβουν την εντολή διοικητικής απέλασης, σύμφωνα με την οποία πρέπει να εγκαταλείψουν την Ελλάδα σε 30 μέρες, εθελοντικά. Στην έξοδό τους από το κέντρο θα τους περιμένουν τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ. Η Αθήνα, η λύση που τους απέμεινε, απέχει πλέον μόνο 60 ευρώ ή 85 δολάρια αν προτιμάς. Έτσι λοιπόν εισραίουν οι μετανάστες από τα σύνορά μας με την Τουρκία στον Εύρο. Να πούμε, διαβάζοντας στο newsit.gr, η είδηση αναρτήθηκε πριν από λίγο. Στη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Ερντογάν, κυριάρχησε το θέμα του τείχους που συζητάμε σήμερα. Και σύμφωνα με πληροφορίες του Newsit βεβαίως, ο κύριος Ερντογάν ούτε μία στιγμή δεν διατύπωσε κάποια ένσταση. Ίσα-ίσα που οι Τούρκοι λένε με κάθε ευκαιρία, διαβάζω, ότι θέλουν να συμβάλλουν και εκείνοι να σταματήσει αυτή η ιστορία με τους λαθρομετανάστες που κάνει κακό και στις δύο χώρες. Στη δική της χώρα πώς κάνει κακό. Καλό βέβαια το νέο ότι δεν τόλμησε ο κύριος Ερντογάν να μπει σε δικά μας εθνικά κυριαρχικά ζητήματα. Αλλά όλη η Ελλάδα και νομίζω ότι πια όλη η Ευρώπη, γιατί το είδαμε με τη Frontex αυτό. Έχουν μείνει άναυδοι και οι Ευρωπαίοι που ήρθαν και είχαν μείνει άναυδοι. Όντως. Με την ευκολία με την οποία περνάνε. Είτε από τα παράλια στα σαπιοκάραβα που βουλιάζουν κιόλας μεσοπέλαγα, Τατιάνα μου, και ανασύρουμε και σήμερα νομίζω δύο νεκροί πάλι πνιγμένοι άνθρωποι στον Εύρο. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Πάντως, δεν βοηθά στο ελάχιστο η Τουρκία. Να πούμε ότι δεν είναι δουλειά σήμερα του κυρίου Ερντογάν ούτε να συμφωνήσει βέβαια, ούτε να μην συμφωνήσει. Έτσι. Το τι κάνουμε στα δικά μας σύνορα είναι δικό μας όριο. Θα το βάλουμε στα δικά μας σύνορα. Θα ήθελα να δώσω άλλη μια φορά την κάρτα της ψηφοφορίας, γιατί ο κόσμος επιθυμεί να έχει συμμετοχή σε αυτό. Εάν επιθυμείτε, αν συμφωνείτε μάλλον με το να κατασκευαστεί αυτό το τείχος στα σύνορά μας, καλέστε στο 9011-51-5260 ή μέσω SMS στο 54991. Αν θέλετε λοιπόν να πείτε ναι στο φράχτη, στον Εύρο. Αν θέλετε να πείτε όχι, θα καλέσετε στο 9011-51-5261 ή στο 54991 θα στείλετε SMS. Γράφοντας όχι, πρέπει να γράψετε όμως όχι ή να γράψετε ναι στα SMS, έτσι. Λοιπόν, αυτά και σε λίγο θα δώσουμε νεότερα αποτελέσματα. Πείτε κάτι, γιατί θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Αντωνόπουλο που δεν έχει τοποθετηθεί. Ναι, να πει ο κύριος Αντωνόπουλος και μετά. Θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω για το θέμα της αποτελεσματικότητας. Τώρα... Γιατί υπάρχει ένα θέμα που υπάρχει στην κυβέρνηση, το οποίο δεν το έχει αναδείξει κανείς. Το ίδιο ακριβώς τείχος, το ίδιο ακριβώς σχέδιο σε συνδυασμό με τις πλωτές φυλακές, κέντρα υποδοχής κλπ. Έχει μελετηθεί από το ίδιο Υπουργείο της ίδιας κυβέρνησης επί του προηγούμενου Υπουργού. Και συγγνώμη, αλλά ο κύριος Χρυσοχοίδης μπορεί να κατηγορηθεί για πολλά πράγματα εκτός από αναποτελεσματικότητα σε αυτό που θέλει να κάνει. Και ο κύριος Χρυσοχοίδης το είχε απορρίψει ως αναποτελεσματικό. Λοιπόν, ο ίδιος Υπουργός, επόμενος Υπουργός, το επαναφέρει. Και ρωτιόμαστε αν έχουν αλλάξει τα στοιχεία και οι μελέτες. Θα ήθελα να πω ότι μακάρι να ήμασταν μια χώρα τόσο πλούσια, τόσο οργανωμένη κυρίως και αποτελεσματική, που να μπορούμε να φιλοξενήσουμε όχι έναν, όχι δε εκατομμύρια δυστυχισμένους και φτωχούς ανθρώπους. Μακάρι, εμένα πονάει η ψυχή μου. Μακάρι να είχαμε μια μεγάλη αγκαλιά να τους βάλουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους εδώ. Δεν είμαστε όμως. Να βλέπουμε τα πράγματα ρεαλιστικά. Είμαστε ένα αποτελεσματική χώρα. Χρόνια δεν έχουμε κάνει μεταναστευτική πολιτική. Πολλά χρόνια. Όχι τώρα, χρόνια. Και αυτό το πρόβλημα πληρώνουμε τώρα. Δεν έχουμε ούτε ένα κέντρο υποδοχής. Δεν έχουμε καμία υποδομή. Απλώς
δεχόμαστε δυστυχισμένους ανθρώπους, τους οποίους κρατούμε εξίσου δυστυχισμένους. Και αυτοί γίνονται εύκολα, περνάνε, είναι θύματα όλοι αυτοί οι περισσότεροι ερχόμενοι στο κέντρο της Αθήνας της παραβατικότητας, της παρανομίας. Εκδίδονται παιδιά 3 χρονών και 5 χρονών. Το έχετε δει αυτή την εικόνα στην Πατησίων. Ναι. Αυτή είναι ωραία εικόνα. Λοιπόν, όχι, τι τους κάνουμε, τι τους δίνουμε, τους δίνουμε τίποτα, τίποτα. Γιατί λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει, αφού δεν μπορούμε να τους δεχτούμε, δεν μπορούμε να τους περιθάλψουμε. Δεν ξέρουμε τι αρρώστιες έχουν. Δεν ξέρουμε τι θέλουν πραγματικά, πού θέλουν να πάνε, ούτε τι αρρώστιες. Ξέρετε τι αρρώστια κυκλοφορεί στο κέντρο της Αθήνας. Ξέρετε ότι η φυματίωση έχει ξαναφουντώσει. Ναι. Λοιπόν, αυτά όλα πού οφείλονται. Αφού δεν μπορούμε, είμαστε η χώρα αυτή που είμαστε. Κάτι πρέπει να κάνουμε άμεσα. Άμεσα. Ναι. Περίμενα υπομονετικά και θέλω να πω δύο λόγια. Γιατί με πολύ γλαφυρό τρόπο πολλοί έχουν περιγράψει την κατάσταση. Έχουν περιγράψει πραγματικά αυτή την αθλειότητα που ζει σχεδόν τα 2/3 του πλανήτη, μπορώ να πω. Όπου οδηγούνται άνθρωποι μέχρι και θανάτου. Γιατί για να έρθει ένας από το Αφγανιστάν στην Ευρώπη, δεν είναι απλή υπόθεση. Έχουν γυριστεί διάφορα έργα, ντοκιμαντέρ, που έχουμε δει μέσα από τι τραγικές καταστάσεις περνάει αυτός ο κόσμος, έχουν βρει νεκρούς μέσα σε φορτηγά κλπ. Και αυτή η κατάσταση οξύνεται ακόμη περισσότερο με εκατομμύρια κόσμο στο Πακιστάν, Αφγανιστάν, Ιράκ, Σομαλία, στην Αφρική κάτω, Κένια κλπ. Να ζει έναν εφιάλτη. Έναν εφιάλτη που αρχίζουμε να ζούμε και εμείς εδώ. Εμείς για την ώρα αρχίσαμε να το ζούμε οπτικά, με το ότι έρχονται αυτοί οι άνθρωποι που και εμείς συμβάλαμε στο να υπάρξει αυτή η κατάσταση, ανήκοντας σε κάποιους ολοκληρωτισμούς, μπορώ να το πω. Όχι, δεν είμαστε αποικιοκράτες. Σας παρακαλώ, αφήστε με να πω. Σας άκουσα με προσοχή και θέλω να με ακούσετε. Έχουμε στείλει εκστρατευτικά σώματα στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη Ιουγκοσλαβία, Σομαλία. Κύριε Γεωργιάδη, κλείστε λίγο το στόμα σας και ακούστε. Μπορεί. Στόμα μου, δεν το αφήστε το με να ολοκληρώσω και πέσω και, ό,τι θέλετε. Και πολύ λυπούμε που διδάσκει παιδιά στο σχολείο, αυτή είναι η κατάγεια της Ελλάδας. Αλλά επανέρχομαι, αλλά επανέρχομαι και λέω. Μην προσπαθείτε να καπελώσετε τους πάντες. Μην μιλάν, στο Αφγανιστάν, μπορείτε να κλείσετε το στόμα σας. Ο ελληνικός στρατός δεν πολεμάει. Αφήστε με να ολοκληρώσω και πέστε ό,τι θέλετε. Εγώ έχω πάει στο Αφγανιστάν. Και αυτό που λέτε είναι ψέματα. Εκφράζετε την αντιδημοκρατικότητά σας. Είναι ένα τάγμα μηχανικού που χτίζει σχολεία. Δεν πολεμάει ο ελληνικός στρατός και τις ευθύνες της δικές σας και προσωπικά και σαν κόμμα. Λοιπόν, θα ήθελα να ολοκληρώσω μετά από αυτή την παρέμβαση του κυρίου Τάδε ότι για προσέξτε κάτι. Πραγματικά ζει ο κόσμος έναν εφιάλτη τρομακτικό. Και εδώ θα έχουμε μετανάστες Έλληνες. Ήμουνα είστε σε μια άλλη εκπομπή. Είστε υπέρ του φράχτη ή κατά θέλετε να τοποθετηθείτε. Θέλω να πω βεβαίως για το τείχος θα μιλήσω. Είστε υπέρ του τείχους. Σαφώς όχι και θα πω και το λόγο. Κατά. Γιατί. Αλλά για να μπορέσω γιατί να επιχειρηματολογήσω. Θέλω να πω δύο λόγια. Το καταλαβαίνω. Θέλω να πω δύο λόγια. Λίγο μακριά. Γιατί το τείχος πάνω σχάρι που υπάρχει στο Ισραήλ, ναι, στην Παλαιστίνη μέσα, νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα πώς οι φασίστες λένε ένα ναι σε ένα πράγμα που ίσως πολλές φορές ο κόσμος, ο λαός, αυτός που ψηφίζει ίσως, δεν κατανοεί. Είναι το όταν φτιάχνουν ένα τύπος, γιατί, ο ένας για να απαγορεύσουν στον εξαθλειωμένο, στον εξαθλειωμένο να βρει ένα καλύτερο μέλλον. Αφού λοιπόν του καταστρέψαν τις υποδομές, γιατί ας πάει τότε, λέει ο κύριος Γεωργιάδης ή η κυρία Βαγενά, πάρτε έναν από αυτούς στο σπίτι σας. Και εγώ τους λέω, πηγαίνετε να ζήσετε ένα χρόνο στη Γάζα, πηγαίνετε να ζήσετε ένα χρόνο στο Αφγανιστάν. Συγχωρείτε, ξέρετε και να μου πούνε μετά εκ των υστέρων. Μπαγκλαντές καλύτερα. Ναι, ακούστε με πρώτα. Εγώ ζω εκεί περίπου εκεί. Χαίρομαι. Λοιπόν, και λέω, αν πάνε εκεί και ζήσουν, γιατί εγώ πήγα στη Γάζα όταν γινόταν ο βομβαρδισμός. Δεν είναι όλα τα ίδια. Όταν έβλεπα. Με συγχωρείτε. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Δεν είναι όλα τα ίδια. Σας παρακαλώ. Δεν είναι το Πακιστάν. Όταν έβλεπα λοιπόν. Δεν είναι η Γάζα και. Όταν έβλεπα λοιπόν να έρθει. Το Παλαιστινιακό το ίδιο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Γιατί και εμείς είμαστε δημοκράτες. Και πιο πολύ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν μονοπολείται αυτό. Δεν είναι το ίδιο. Μην κάνετε να μιλήσω. Μα τι βαλέτε τώρα για αυτό. Αφήστε με να μιλήσω. Σας άκουσα. Μιλάτε συνέχεια. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Είναι το ίδιο το τείχο. Άκουσον μεν, πάταξον δε. Αλλά δεν κατανοείται. Μπορώ να κάνω κι εγώ. Όταν τέτοις έβλεπα λοιπόν να καίγεται το σπίτι από το F-16 το Ισραηλινό, ναι, το τείχος εμπόδιζε να περάσει ο κόσμος από τη μια μεριά στην άλλη. Αυτό είναι το ίδιο. Και να έρχεται το ελικόπτερο, το Απάτσι το Ισραηλινό και να πολυβολεί τον κόσμο που έβγαινε από το
σπίτι, πέστε μου, αυτός ο κόσμος, γιατί όμως να μείνει σε αυτό το μέρος. Δεν είναι λίγο άδικο να συγκρίνουμε την εμπόλεμη κατάσταση με τα όσα συμβαίνουν στη χώρα. Συνέχεια είναι αυτό. Εμπόλεμη είναι Παλαιστίνη. 150 Παλαιστίνη είναι πέρα. Μας αγγίζουν πάρα πολύ. Συγχωρέστε εσύ εκεί. 150 Παλαιστίνη λέγω την ημέρα. Θα είχε αγγιάσει η Παλαιστίνη. Θα είχαν έρθει όλοι εδώ. 150 Παλαιστίνη διοφόρμενοι. Εγώ να μιλήσω. Μιλάτε τόση ώρα. Αφήστε με να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ. Μην έχετε τέτοια αντίληψη της δημοκρατίας. Σας άκουσα. Αφήστε με να μιλήσω. Δημιουργείτε εντυπώσεις. Εντάξει, 150 Παλαιστίνοι. Παίρνουν κάθε μέρα στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτοί όλοι στο Αφγανιστάν, που δεν είναι Παλαιστίνοι, ξέρετε ότι καθημερινά γίνονται επιχειρήσεις. Ολόκληρα χωριά ξεκληρίζονται. Και θα δεχτούμε στη Σομαλία τον κόσμο και στις άλλες χώρες της Αφρικής που αυτή τη στιγμή έχουν επέμβει οι δυνάμεις. Ξέρετε τι γίνεται. Ο κόσμος πραγματικά ζητάει να φύγει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο. Η Σομαλία αυτή που πουλάνε την πρέζα στο κέντρο της Αθήνας. Ξέρετε τι γίνεται εσείς. Αφήστε με ελάτε στο κέντρο της Αθήνας. Αφήστε με να μιλήσω για να σας πω αν θέλετε γι' αυτό. Αυτούς τους αφήστε με λοιπόν. Που μα πάψε λιγάκι να μιλάω. Τα είπατε 500 φορές, τα ακούσαμε. Τα ακούσαμε. Μην έχετε ιστερία. Έχετε έναν ιστερικό δίπλα σας. Μην είσαστε τέτοιοι. Είναι δυνατόν να κάνω να συμφωνήσω στα πιάνα πάρα πολύ. Να πω λίγα πράγματα. Εσείς είστε καθηγητή σε σχολείο και μαθαίνετε στα παιδιά αγωγή και τρόπο συμπεριφοράς. Τα μαθαίνω αγωγή και διάλειμμα. Να αφήνουν επιστέμονται τους να παιδιά, εγγονεί τα παιδιά του εσά. Εγώ είμαι τόσο ανάγωγο και αγενή τηλεόραση. Εγώ ανάγωγο. Δεν αυτά που λέτε εσείς τι. Είστε. Αυτά δεν που λέτε τι. Κανένα να μιλήσει. Εγώ δεν. Κυρία Βαγενάζη, ακούτε. Μένα μιλήσατε. Α, δεν τρέπεστε καθόλου. Ποιον δεν κόψατε. Δεν τρέπεστε καθόλου. Μπαίνετε σε τάξη. Σα αφήνουν γονεί τα παιδιά του και δεν τρέπονται. Σα απέναντί μου δεν ακουμπάει. Καλά, ούτε δική μου θα πει δεύτερον. Δεύτερον. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε την άποψή σας. Σας μιλάω πολύ συγκεκριμένα για να γίνω κατανοητό. Είναι η ΕΠΟ, παρακαλώ, για όλοι οι Σομαλοί πουλάνε την πρέζα και εκδίδουν παιδάκια 3 χρονών. Πηγαίνετε στην Πατησίο, εικόνα βράδυ στην Πατησίο, να σας το πω εγώ. Μαύρος στην Πατησίο με παιδάκι 3 χρονών, κοριτσάκι, το εξέδιδε. Θέλω να σας παρακαλέσω μετά τις διαφημίσεις να πείτε την άποψή σας. Γιατί ξέρω ότι μετά τις διαφημίσεις δεν θα μου δοθεί ο λόγος. Όχι, θα σας δοθεί, σας το υπόσχομαι. Ένα πράγμα που θα ήθελα. Σας το υπόσχομαι εγώ προσωπικά. Ένα πριν κλείσετε. Γιατί όλοι οι εκπρόσωποι. Συγκεκριμένα για το τείχος, αν θέλετε. Δεν είναι για το τείχος. Είναι πολύ σαφές. Η νέα αντίληψη της παγκοσμιοποίησης μιλάει για ελευθερία διακίνησης εμπορευμάτων, κεφαλαίων, ανθρώπων. Ναι. Από όλα αυτά, τι έχουμε κρατήσει μόνο. Ναι. Την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων. Για προσέξτε, κανένας δεν διαμαρτύρεται γιατί αποβιομηχανικοποιήθηκε η χώρα μας. Εγώ κανένας δεν διαμαρτύρεται. Θέλετε να μου πείτε όμως γιατί για το τείχος συγκεκριμένα. Για που κάνετε, γιατί διαμαρτύρεται. Για το τείχος θα μιλήσω. Πώς το ξέρετε, γιατί ακούστε τώρα. Φύγανε πολλά λύσανε. Τόσο η φαντουργία μας. Το θέμα μας είναι αυτό. Εσείς τι κάνετε. Εσείς αρχίζετε να κάνετε μια θεωρητική συζήτηση χωρίς όμως να. Μα για ακούστε. Για το τείχος θα μιλήσω. Ναι, αλλά είναι. Για να το καταλάβετε. Εγώ θα σας δώσω το λόγο. Αλλά οι προηγούμενοι εργάτες, λοιπόν, τοποθετήθηκαν επί του θέματος. Εσείς μου κάνετε μια γενική θεωρητική συζήτηση που δεν βοηθάει στην κουβέντα. Για το ποια είναι θέλω η ελευθερία διακίνησης των ανθρώπων σε αυτόν τον παγκοσμιοποιημένο κόσμο όταν τους μοναδικούς που απαγορεύουμε να μετακινηθούν είναι οι εργαζόμενοι. Είναι λοιπόν ο κόσμος. Θέλω και εγώ μόνο. Μετά τις διαφημίσεις θα δώσω άλλη μια φορά τα τηλέφωνα και αμέσως μετά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. 90-11-51-52-60, αν θέλετε να κατασκευαστεί ο φράκτης στον Εύρο. Ή μέσω SMS 54-9-91. Πρέπει να στείλετε όμως τη λέξη ναι στο SMS, μην μπερδεύεστε. Αν δεν επιθυμείτε να κατασκευαστεί, 90-11-51-52-61 ή μέσω SMS τη λέξη όχι στο 54-9-91. Ψηφίστε. Δεν είναι άνευ κόστους η ψήφος σας. Παρακαλώ να δείξουμε και το κόστος, να το επισημάνω για άλλη μια φορά. Θα σας στοιχήσει 1,23 ευρώ. Αν ψηφίσετε, δεν είναι δωρεάν. Ψηφίστε λοιπόν και θα σας δώσουμε μετά τις διαφημίσεις αποτελέσματα. Εδώ θα ήθελα να μιλήσουν και τα παιδιά όμως. Ακούστε να δείτε. Θα μιλήσουν τα παιδιά και εκτός από τα παιδιά, εδώ μπροστά κάθονται και δύο κάτοικοι του κέντρου, οι οποίοι
βιώνουν την κατάσταση αυτή καθημερινά. Φέραμε δύο αυτή τη φορά, γιατί σε μια εκπομπή που προσπαθήσαμε να φέρουμε περισσότερους. Ναι, θα μου δώσετε. Επειδή η οργή ήταν. Θα σας το δώσω. Επειδή η οργή ήταν έντονη, δεν μπορέσαμε να κουβεντιάσουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε μόνο δύο άνθρωποι και τα νέα τα παιδιά, να δούμε τι άποψη έχουν μετά τις διαφημίσεις. Άξιζε να το ζεις και πάλι κοντά σας. Έχουμε αποτελέσματα ψηφοφορίας με πραγματικά έκπληξη. Δηλώνω ότι 10.200 άνθρωποι μέσα σε 10.200 ψήφους μάλλον, γιατί αυτό είναι πιο σωστό. Θα μπορούσε κάποιος να έχει πάρει και περισσότερες φορές. Είναι λάθος να λέω άνθρωποι, έτσι. Έχουμε 10.200 ψήφους, δηλαδή 10.200 τηλεφωνήματα και SMS. 10.200 ευρώ συν ΦΠΑ. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι δικό μας. Παίρνει ένα ποσοστό η εταιρεία που δεν ανήκει στον όμιλο εδώ του ΣΤΑΡ, που διενεργεί τον διαγωνισμό. Και πας περιπτώσεις του καθενός. Όχι, όχι, το λέω, παίρνει ένα μικρό ποσοστό ο ΟΤΕ και οι εταιρείες που κάνουν τους διαγωνισμούς, μοιράζεται αυτό. Δηλαδή, η κάθε εταιρεία, όχι, όταν στέλνει το μήνυμα. Δεν είναι ότι. Ίσα ίσα είναι πιο σημαντικό ότι πληρώνουν. Είπα να πει ότι θέλουν πολύ να το πούν. Θέλουν πολύ να το πούν. Δεν τσάμπαν, το πληρώνουν. Αλλά επειδή το επισημάνατε, το εξηγώ ότι δεν υπάρχει κέρδος για το κανάλι. Απλώς οι εταιρείες όλες αυτές για να μας δώσουν τις υπηρεσίες τους να γίνει ο διαγωνισμός δεν τις δίνουν δωρεάν. Και γι' αυτό εξηγώ ότι. Ο κόσμος θέλει να πληρώσει 1,23 ευρώ για να πει την άποψή του. Έχει. Καίγεται ο κόσμος για αυτό το θέμα. Καίγεται. Σε σχέση με την ψηφοφορία όμως, αν το ερώτημα ήταν διατυπωμένο, συμφωνείτε με την κατασκευή φράχτη στον Εύρο για να μην μπαίνουν δυστυχισμένοι άνθρωποι από όλο. Εδώ πέρα λέει λαθρομετανάστες. Ο όρος λαθρομετανάστης, τον οποίο εμείς δεν το δεχόμαστε, γιατί καμία ζωή δεν είναι λαθρέα, κατά κάποιο τρόπο προκαταβάλει τον ακροατή να ψηφίσει αρνητικά. Εάν είχε έναν πιο ουδέτερο ή πολύ καλύτερα, έναν θετικά φορτισμένο όρο. Ο όρος το πήραξε τώρα για να μετανάστες. Θα μπορούσε να είναι, σκέτο μετανάστες, δηλαδή το λαθρό. Γιατί κατά τα άλλα δεν έχει κάποιο χρώμα. Να πούμε κάτι γλωσσικά. Λοιπόν, να δώσουμε τα αποτελέσματα, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, το 95,07% των 10.200 τηλεφωνημάτων, 228 τηλεφωνημάτων, ψήφισε ότι ναι, θέλει να κατασκευαστεί το τείχος, όχι, ψήφισε το 4,93%. Λοιπόν, πάντως είναι πάρα πολύ ο κόσμος που μπήκε στη διαδικασία, παιδιά. Δηλαδή, σκεφτείτε το λίγο. Εντυπωσιακά, Τατιάνα, πολλοί κόσμος εντυπωσιακά. Μέσα σε μία ώρα, σε μία τηλεοπτική καθημερινή εκπομπή, 10.280 10.281 τηλεφωνήματα και SMS για αυτό το θέμα, για να πούν μόνο την άποψή τους, έτσι. Παθογένεια. Θα μπορούσα να ολοκληρώσω με δύο πραγματάκια που είχα αφήσει. Εσείς θα απαντήσετε τώρα. Εσείς θα απαντήσω, θέλω να πω. Εσείς θα μιλήσετε ούτως ή άλλως. Εσείς θα δώσετε την απάντηση. Δεν θα σας αφήσω έτσι, παραπονεμένα. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, πόσο χρονών είσαι εσύ? Είμαι 17,5. 17,5. Κάθομαι καλά, έτσι, το όνομά σου. Δημήτρης. Είσαι ο Δημήτρης. Εσύ άκουσες διαφορετικές απόψεις, Δημήτρη μου. Εντελώς διαφορετικές. Ποια είναι η άποψη που σχημάτισες? Θέλεις να κατασκευαστεί το τείχος? Πιστεύω πως πρέπει να κατασκευαστεί, αλλά έχω μία ερώτηση. Ναι. Θα γίνει 12 χιλιόμετρα, όπως είπαμε. Ναι. Μήπως θα έπρεπε να γίνει λίγο μεγαλύτερος? Δηλαδή, όπως ήταν έξω που λένε 30 χιλιόμετρα, που ήταν 40 που ήταν. Συγχαρητήρια. Πολύ καλή ερώτηση για το νέο της ηλικίας σου. Μισό λεπτό. Δίνω τα συγχαρητήριά μου. Θα σας δώσω το λόγο μετά. Είστε κάτοικοι της περιοχής και δεν είστε τυχαίο κοινό, γι' αυτό δεν ήρθα σε εσάς. Είστε κάτοικοι του κέντρου. Εσύ, πόσο χρόνο είσαι, αγαπητή? 16. Ναι, πες μου την άποψη. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να χτιστεί, για λόγους ότι τα μικρά παιδιά που έρχονται με τους γονείς τους και δεν έχουν σπίτι εδώ στην Ελλάδα, τα παιδιά είναι μένουν στον δρόμο. Δεν φταίνε τίποτα για να μένουν στον δρόμο αυτά τα αθώα παιδιά. Οπότε ναι, πρέπει να χτιστεί για λόγους. Να μην έρχονται δηλαδή. Να μην μπαίνουν στη διαδικασία να έρχονται. Ναι, γιατί τα παιδιά δεν φταίνε σε τίποτα να μπαίνουν στους δρόμους. Αυτό είναι το θέμα. Τα παιδιά δεν φταίνε σε τίποτα. Εδώ πάνω μου ζήτησε να μιλήσει και ένας νεαρός. Από πού είσαι? Από τη Ρωσία. Από τη Ρωσία. Ήθελα να ρωτήσω. Αυτά τα παιδιά που έρχονται οι Έλληνες από τη Ρωσία και δεν έχουν τώρα εδώ σπίτι, πώς θα ζήσουν? Άλλο ένα ερώτηση.
Εσείς που δουλεύετε, έχετε μεροκάματο, μπορείτε να ταΐζετε την οικογένειά σας. Εμείς που μας διώχνουν και λένε εμείς θα πάρουμε Αλβανούς, Πακιστανούς και εσείς θα μείνετε έξω. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Εσύ είσαι, θέλεις να χτιστεί ο τείχος ή βέβαια. Θέλεις να χτιστεί. Βέβαια. Γιατί. Γιατί όσοι περισσότεροι μπαίνουν αυτοί, τόσο χειρότερα ζούμε εμείς. Αυτοί δουλεύουν, πληρώνουν 10 άτομα μένουν στο σπίτι, πληρώνουν από 25 ευρώ και τα υπόλοιπα λεφτά στείλουν. Η ελληνική κράτος δανείζει λεφτά για ποιο λόγο, για να δώσουμε σε αυτούς και αυτοί να στείλουν εκεί. Δεν κατάλαβα. Εμείς μετά θα πληρώσουμε αυτά τα χρέατα, έτσι δεν είναι. Και κομμάτι, μέρος των μεταναστών βλέπουμε ότι στηρίζει τέτοιες ποσά. Έτσι δεν είναι. Μάστε. Λοιπόν, θα έρθω τώρα λίγο και στους κατοίκους του κέντρου. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, ο Τάσος Χατζηπαράσκου. Κοιτάξτε πόσο μακριά ξημερωμένοι είσαστε με τα αθλητικά σας. Όλοι σας, που έχετε πάει τον κόσμο. Βασικά, αν θέλετε σταματήστε. Έχετε μικρόφωνο, έχετε μικρόφωνο. Να κάτσω λοιπόν εγώ. Λίγο μην μιλάτε μεταξύ σας. Εδώ ο τελευταίος κύριος που μίλησε, ο δάσκαλος, χρησιμοποίησε την αρχή της συλλογικής ευθύνης εναντίον ολόκληρου του ελληνικού λαού. Αυτό είναι η βάση της ιδεολογίας του φασισμού. Και θέλω να ρωτήσω, είναι φασίστας ο κύριος? Πρέπει να μας απαντήσει. Το άλλο που θέλω να ρωτήσω για την κυρία από την Αυγή. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Θέλετε να πείτε στον ελληνικό λαό τι είναι αυτό? Μα τι είναι αυτό, συγγνώμη. Πάρτε το. Να δει κάποιος να το πάει στην κυρία να μας απαντήσει. Συγγνώμη. Να πει στον ελληνικό λαό τι είναι αυτό. Αυτό είναι η αφίσα του ΕΑΜ του 44. Ναι, και. Να τη δείξουμε. Τι εννοείται? Τι εννοείται με αυτό? Και τι έχει σχέση? Τι είναι αυτό? Τι κάναν οι απελευθερωτές του Σκόμπι, σε τι βαθμό και τι κάνουν οι σημερινοί λαθρομετανάστες εις βάρος των Ελλήνων? Θέλετε να τα πείτε αυτά? Τι δουλειά έχει αυτό? Ρωτήσατε πώς είναι η αξία με της ανθρώπινης ζωής. Ναι. Μήπως είναι αυτή η αξία της ανθρώπινης ζωής? Αυγή, κύριε. Θέλω λίγο χρόνο. Όχι, συγγνώμη. Μήπως είναι αυτή η αξία της ανθρώπινης ζωής? Η Αυγή τι ρόλο παίζει τώρα, γιατί το αναφέρετε? Είναι αριστερή εφημερίδα ή μου φαίνεται? Και τι θα πει, δηλαδή βάζουμε. Να πούνε στον ελληνικό λαό για θέματα αριστερά. Εντάξει, είναι αυτό που μου λέτε. Μας μιλήσατε για τους λαθρομετανάστες και μας ρίξατε ένα ανθρωπιστικό ναπάλμ. Μίλησα. Ρίξατε ένα ανθρωπιστικό ναπάλμ το οποίο είναι αντίστοιχο με τις βόμβες που ρίχνουν στους Παλαιστίνιους οι Ισραηλινοί. Συγγνώμη. Και θέλω να ρωτήσω. Ρωτήσατε πώς είναι η αξία της ανθρώπινης ζωής. Είναι αυτή η αξία της ανθρώπινης ζωής? Τι είναι αυτό, τι εννοείται? Είναι η κοπελίτσα που βρέθηκε σκοτωμένη στο Γαλάτσι ανήμερα της Πρωτοχρονιάς. 372 ημέρες από το θάνατό της. Έχει πει κανείς κουβέντα γι' αυτό? Ελληνίδα είναι. Ούτε για τα 3 τεμαχισμένα πτώματα μεταναστών που βρέθηκαν συγχωρημένοι. Και άγρια διασμένη. Έχει κάποια σχέση? Έχει σχέση. Θέλω να παρακαλέσω. Να σας παρακαλέσω. Είμαι εγκληματολόγος. Δεν είναι δυνατόν να μου το λέτε. Λοιπόν, όχι, όχι. Ακούστε. Δηλαδή, έχω σπουδάσει εγκληματολόγος. Δεν είναι δυνατόν. Ακούστε με ένα λεπτό. Θέλω να σας παρακαλέσω για το εξής. Είναι μία σκοτωμένη, ναι. Τι να κάνουμε? Αν έχετε τη διάθεση να δώσουμε το λόγο στον κύριο Δημακάλη. Αν έχετε τη διάθεση, θέλω να παρακαλέσω, όπως είπα πριν και στον κύριο Αντωνόπουλο, παρακαλώ, αν έχετε τη διάθεση, να εκφράσετε την άποψή σας για το τείχος. Πολιτισμένα και κυρίως χωρίς να επιτιθέμενα σε κανέναν από τους παρεμπιστόντες. Αν θέλετε λοιπόν συγκεκριμένα να πείτε την άποψή σας. Είχα να κάνω και μια παρατήρηση και για ψυχολόγους, όλοι, αλλά δεν πειράζει. Δύο λόγια όπως λοιπόν, όλοι. Ήρεμα. Ναι. Το τείχος λοιπόν το έχουν όχι για να εμποδίσουν τους λαθρομετανάστες να μπουν στην Ελλάδα, αλλά για να τους συλλέξουν, να τους μεταφέρουν σε αυτά τα πλωτά μέσα, να τους καταγράψουν βιομετρικά και να τους αμολύσουν στην Ελλάδα για να τους εγκλωβίσουν στην Ελλάδα. Είναι αυτά τα πλοία, τα περίφημα που πήγε και είδε ο κύριος Παπουτσής ή θα πάει να δει ο κύριος Παπουτσής. Τα οποία, όπως βλέπετε, είναι τεράστια και πανάκριβα. Επομένως, οι λαθρομετανάστες που θα πέσουν πάνω σε αυτό το τείχος θα συλλεχθούν εκεί μέσα, θα καταγραφούν βιομετρικά για να μην μπορούν να πάνε στην Ευρώπη και θα εγκλωβιστούν στην Ελλάδα. Μάλιστα. Αυτή είναι η δική σας άποψη. Η δική σας? Η δική μου η άποψη. Καταρχήν, το ΠΑΣΟΚ κάνει ένα επικοινωνιακό τρίκ αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Παίζει με την νοημοσύνη του ελληνικού λαού, θέλοντας να πει πως κάνει κάτι την έσχατη στιγμή, όταν αντιλαμβάνεται τα μηνύματα μετά τις εκλογές, θέλοντας να χτίσει αυτό το μικρό τείχος των 12 χιλιόμετρων στον Εύρο, τη στιγμή που ο Εύρος αποτελείται από πολλές εκατοντάδες χιλιόμετρα. Η άποψή σας πρέπει να είναι μεγαλύτερο το τείχος, δηλαδή. Η άποψή μου, θα σας πω, σαφώς και πρέπει να είναι μεγαλύτερο.
Σαφώς και πρέπει να είναι ισχυρότερο. Mm-hmm. Σαφώς και πρέπει να φτιαχτεί από ελληνικά χέρια. Σαφώς και πρέπει να έχει δύο σειρές πλεγμάτων. Σαφώς και πρέπει να υπάρχουν κανονισμοί εμπλοκής για τους Έλληνες στρατιώτες. Όχι, το κλειδί... Δεν θα βάλω εγώ ναι, βέβαια, όχι, τους λυπάμαι, αλλά εμείς υπηρετήσαμε, και στον Εύρο. Εσείς που δεν υπηρετήσατε, θα με ακούσετε πολύ καλά. Όχι, θα σέβεστε... Όχι, εγώ σας άκουσα, δεν σας διέκοψα. Δεν σας διέκοψα. Δεν σας διέκοψα. Ποιος σας είπε ότι ο δημοκρατικός διάλογος έχει τέτοιους κανόνες. Δεν θα βάλουμε τα παιδιά μας με τα όπλα στους λαβρομετανάστες. Ο διάλογος έχει δύο συστατικά. Ακούστε, σας είναι παρακαλώ, να μου δίνετε τον χρόνο να απαντήσω στο ερώτημά σας. Να πούμε ότι κάνουμε διάλογο, ναι. Εγώ σας διέκοψα πριν. Έκανα διάλογο. Σας άκουσα ταπεινά. Η εμπλοκή λοιπόν, υπάρχουν κανόνες εμπλοκή και να το χωνέψετε πολύ καλά. Και εσείς, εσείς και οι δημοσιογράφοι και οι της Νέας Δημοκρατίας και οι του ΠΑΣΟΚ. Να το χωνέψετε πολύ καλά, γιατί βγήκε ο κύριος Παυλόπουλος και θυμήθηκε. Ναι, υπάρχουν αμυντικά πυρομαχικά. Να σας τα μάθουμε, υπάρχουν αμυντικά. Ναι, υπάρχουν αμυντικά. Αμυντικά, βεβαίως. Τα ξέρει πολύ καλά ο κύριος Σταπατέρο. Τα ξέρουν πολύ καλά οι υπάλληλοι. Υπάρχουν αμυντικά. Αν θέλετε, ρίξτε με μάνικα νερό. Εάν δεν θέλετε, χρησιμοποιήστε πλαστικές σφαίρες. Εάν θέλετε, ρίξτε δίχτυα. Ναι, κυρία μου, από τη μέση και κάτω. Υπάρχουν, δεν είναι παιδιά. Είναι άντρες που υπηρετούν. Δεν είναι παιδιά. Είναι άντρες που υπηρετούν την πατρίδα τους. Και για να μιλάτε εσείς ελληνικά, αυτοί οι άντρες κάποτε χρησιμοποίησαν τα πολυβόλα και έριχναν στο ψαχνό για να μιλάτε εσείς ελληνικά. Στον εχθρό. Μπράβο. Πείτε μου εσείς ποιος είναι ο εχθρός. Λοιπόν. Υπάρχει ο εσωτερικός. Ξέρετε ποιο είναι το κακό. Με αναγκάζετε να πω ότι είναι ο εσωτερικός εχθρός είναι πρώτα. Είναι ο εσωτερικός εχθρός είναι η πλειοψηφία των βουλευτών, η πλειοψηφία των μη κυβερνητικών οργανώσεων και η πλειοψηφία. Ναι, δεν σας άρεσε. Έτσουξε η αλήθεια τσούζει. Αλλά είδατε κάτι μια δημοσκόπηση και η πλειοψηφία των δημοσιογράφων. Αλλά με διέκοψε και δεν μπόρεσα να πω. Δεν μπόρεσα να πω για το τείχος. Κάθε φορά που έρχομαι, υφίσταμαι το ίδιο πράγμα. Δεν μπορώ να ολοκληρώσω. Κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Σας παρακαλώ. Ένα δευτερόλεπτο. Θα βάλει μία τελεία και τελείωσε να ολοκληρώσει την άποψή του. Τι θέλετε να πείτε για το τείχος? Θέλω να πω για το τείχος το εξής. Ότι το ΠΑΣΟΚ εμπέζει αξιότιμη κυρία των οικολόγων. Το ΠΑΣΟΚ εμπέζει τον ελληνικό λαό. Βάζει κάποια επικοινωνιακά τρίκ, κάποια ημίμετρα, για να πει ότι κάτι κάνει τη στιγμή που δεν τολμάει να πει τι θα κάνει με αυτούς τους 4 εκατομμύρια που βρίσκονται εδώ, που είναι το πρώτο μέλημα. Που το πρώτο μέλημα είναι αυτό, διότι όταν ο ελληνικός λαός, νοσεί από φυματίωση, νοσεί από υπατήτηδα, ο Έλληνας εργάτης υποαμείβεται γιατί μπήκαν όλοι αυτοί οι απεργοσπάστες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από τον ντόπιο και το διεθνές κεφάλαιο για να οικονομήσει το κεφάλαιο. Και αυτοί είναι οι αβανταδόροι, οι σπεκουλαδόροι, για να κονομάνει μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, και ο κάθε κουφιοκεφαλάκης Έλληνας που τον απασχολεί στην επιχείρησή του, δίνοντάς του ένα σκυλοκόμματο που φέρει και αυτός ο Έλληνας ευθύνη σαφώς. Ο εχθρός λοιπόν είναι μέσα. Να μας πούνε αν θα κάνουν απελάσεις. Μπορούν να γίνουν διμερείς σχέσεις με την Αίγυπτο. Και μια και είπαμε για Αίγυπτο, συγχαρητήρια στον Απόντα Αλ-Γκαντούρ εδώ, τον πρόεδρο των μουσουλμάνων εν Ελλάδη. Ακούστε και τίτλος. Ναι. Πρόεδρος των μουσουλμάνων εν Ελλάδη. Όχι για απόντες, όχι σχόλια όχι, για απόντες. Διότι όχι, τα Χριστούγεννα την πρωτοχρονιά σκοτώθηκαν 41. Εδώ. Σκοτώθηκαν 41, 41 χριστιανοί. Εδώ, κύριος Αλ-Γκαντούρ. Τα λέω για να απαντήσω διαδικτυακά. Δεν είναι δίκιο αυτό. Θα βάλετε μια τελεία. Δεν σας σύγχυσετε. Συγχαρητήρια λοιπόν. Εγώ θα φύγω. Δεν θα διαφωνήσω. Η τρομοκρατική οργάνωση. Συγχωρείτε, αλλά σε μια εκπομπή όπου. Καθίστε, δεν θα ακούσετε κάτι άλλο. Όπου η κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι επικίνδυνη, δεν μπορώ να είμαι. Δεν μπορώ να ταυτίζομαι, να ακούγω πράγματα και να είμαι παρούσα. Δεν θα διαφωνήσω. Δεν θα διαφωνήσω. Συγχωρείτε πάρα πολύ. Διότι εμεί βιώσαμε δικτατορία, και μου είναι 20 χρόνια όταν έγινε δικτατορία. Και δεν μπορούμε να ακούμε τέτοια πράγματα. Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσω εγώ λίγο. Όχι, τώρα θα μιλήσω με τον Όπλο. Το υποσχέθηκα και δεν του έδωσα το λόγο με τις διαφημίσεις και ήταν λάθος μου. Ευχαριστώ. Το τρίτο σημείο που ήθελα να πω είναι ότι πραγματικά ο περισσότερος κόσμος από αυτούς που έρχονται εδώ δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Ότι η κυβέρνηση το 2003 του ΠΑΣΟΚ ήταν τότε.
υπέγραψε, συνυπέγραψε το Δουβλίνο 2, μέσω του οποίου πολλοί κόσμοι δεν ξέρει ίσως. Το Δουβλίνο 2 τι λέει? Ότι αν κάποιος από εδώ που έρθει οικονομικός μετανάστης, οτιδήποτε, που δεν έχει όμως χαρτιά, βρεθεί στην Ευρώπη, τον επαναπροωθούν προς την Ελλάδα, επειδή ήταν η πρώτη χώρα υποδοχής του. Αυτό το έχει υπογράψει η κυβέρνηση. Αυτό λέει το Δουβλίνο 2. Αν θέλουμε να ανατραπεί λοιπόν η κατάσταση και να φύγουν αυτές οι 200.000 που λέει και ο κύριος Γεωργιάδης, η κυρία Βαγενάκη, όλοι, λέει, θα, δεν έπρεπε, είναι, εμείς τα λέμε. Θα έπρεπε δεν λοιπόν είναι να αρθεί αυτός ο όρος. Να, πρώτον. Να λίγο, δεύτερον. Δεύτερον. Αυτή η πραγματικά απίθανη, απάνθρωπη αντίληψη ότι θα πρέπει όχι να βάλουμε μόνο διπλή σειρά, να βάλουμε και πολυβόλα εκεί, να μην έρχεται κανείς, ούτε ρουθώνει να πλησιάζει. Σας πληροφορώ ότι αυτό δυστυχώς θα το δούμε και εντός των τυχών. Όταν οι δικοί μας εδώ που ζούνε, Έλληνες, ξένοι, οτιδήποτε, δεν θα έχουμε να ζήσουμε. Σε λίγο χρόνο θα το δούμε αυτό. Θα πρέπει λοιπόν οι πλούσιοι, αυτοί που καθορίζουν και τις τύχες μας, να φτιάξουν κάστρα, να βάλουν γύρω-γύρω πολυβόλα και να μην επιτρέπουν σε εμάς πλέον να πλησιάζουμε. Και τελειώνω με ένα απλό, γιατί αυτό οφείλεται, ξέρετε πολύ καλά σε τι. Αυτή η οικονομική κρίση που μαστίζει τον πλανήτη, όπου και εδώ έχω μια απορία. Ο κύριος Γεωργιάδης καλά κάνει, υπερασπίζεται τάχα μου τους Έλληνες στην Ελλάδα, ψήφισε όμως το μνημόνιο. Και έχω μια πραγματικά έτσι μια μεγάλη απορία. Όταν παραδώσανε τη χώρα το 40 στους Γερμανούς, έρχονται σήμερα και την ξαναπαραδίδουν. Όλοι κατανοούμε ότι δεν υπάρχει σήμερα κυριαρχία. Δεν υπάρχει κυβέρνηση που να αποφασίζει αυτόβουλα. Τα πάντα καθορίζονται από το Διεθνές Μονεταρικό Ταμείο, από την Τρόικα, από τους τραπεζίτες και έρχεται η κυβέρνηση και τα επικυρώνει και τα προωθεί και παραπέρα. Σε αυτό όμως συνηγόρησε. Να πείτε συγκεκριμένα. Πολύ απλά. Μπαίνουν μέσα στη χώρα 100.000, 30, 50, 200. Πολύ ωραία. Λέω λοιπόν ότι αυτοί που δημιούργησαν το πρόβλημα. Με αυτούς τι θα γίνει. Δεν αντιμετωπίζετε. Πού θα εργαστούν. Έχω εδώ την. Ποιος θα τους περιθάλψει. Αυτό είναι έχω το πρόβλημα. Έχω εδώ την εκθέση από την Ευρωπαϊκή. Ακούστε. Πολύ απλά. Πολύ απλά. Πάρα πολύ απλά. Η πρόταση για να μπορέσει να υπάρξει μέσα από αυτό που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι. Η χρεοκοπία της χώρας δεν είναι. Ορίστε. Η χρεοκοπία. Τη δημιουργήσαν την κατάσταση μέσα από αυτόν τον αχαλήνωτο καπιταλισμό. Έρχονται και μας λένε. Πώς δημιουργήθηκε, διότι τώρα λοιπόν πάμε στην καταστολή. Εμείς ως η μοναδική δυνατότητα λοιπόν σήμερα. Τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό θέλω να πω. Αν η μοναδική δυνατότητα σήμερα είναι η καταστολή και όχι να χτυπήσουμε την αιτία που δημιουργεί όλη αυτή την κατάσταση, τότε πραγματικά απάντηση δεν υπάρχει. Τότε η πιο σκληρή καταστολή θα ήταν ίσως η μοναδική απάντηση. Γι' αυτό ο κύριος Γεωργιάδης λέει 100 χιλιόμετρα το τύπο. Λοιπόν, να απαντήσω ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ να σας ρωτήσω. Από τη θάλασσα δεν υπάρχει. Έχουμε μια τεράστια θαλάσσια περιοχή. Για να προσθέσουμε ένα τέτοιο μισό λεπτό. Γιατί είναι πολύ απλό. Δεν έρχονται από το τείχος. Αν έρθουν από τη θάλασσα που τα βουλιάζουν τα καράβια. Και ξέρετε καλά, για να ισχύσει το διεθνές δίκαιο πλέον. Και ρωτάω. Τα πάω αυτά φορές. Εκεί 17, κύριε Γεωργιάδη, μπορεί να σας αρέσουν. Και λέω λοιπόν. Εσείς δεν μου αρέσετε, αλλά δεν έχει αυτό καμία σημασία. Αν έρχονται από εκεί, θα τους πνίγουμε. Θα τους πατάμε και το κεφάλι μέσα για να μην έρχονται στον Άγιο Παντελεήμονα ή στα Πατήσια. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα που αν δεν προσεγγίσουμε όλοι με τη σωστή του διάσταση. Και ποια είναι η σωστή. Πρώτον, να μένουν στους τόπους τους. Λοιπόν, να απαντήσω λίγο συνολικά σε 3 λεπτά. Να φεύγει αυτός ο κόσμος από εδώ. Να πηγαίνει στις χώρες που θέλει. Ωραία. Δεν θέλουν εδώ. Λοιπόν, να πάμε λίγο με τη σειρά. Για να απαντήσουμε ένα προς ένα, πολύ γρήγορα. Πρώτον, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Μεταναστευτικό Φόρουμ, το ΙΕ, πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα. Πριν έκοψε τον κύριο Αντανόπουλο, τώρα αλλά να πάμε. Εγώ θέλω 2 λεπτά και θα μου λυθεί όλη η απορία. Δυστυχώς. Μιλάτε να ψήσει τη γλώσσα. Δώστε παρακαλώ το μικρόφωνο. Πίσω. Θέλει να μιλήσει ο νεαρός. Σας είπα εγώ για τους. Ναι. Το όνομά σου. Κωνσταντίνος. Ναι, Κωνσταντίνε. Θα ήθελα να πω κάτι για τους λανθομετανάστες που μιλάμε όλοι μαζί εδώ. Έξω, επειδή είμαι και εγώ έχω έρθει με τον αδελφό μου από τη Ρωσία, Πόντιος είμαι, έχω γεννηθεί εκεί.
και έχω έρθει 8 χρόνια, 9 είμαι εδώ στην Ελλάδα και είμαι εργάτης, δηλαδή σε απλό κόσμο μεγαλώνω αυτή τη στιγμή και βλέπω τι γίνεται στην αγορά, στα εργοστάσια που έχω αλλάξει πολλές δουλειές και καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει μέλλον για το νέο παιδί σήμερα να δημιουργήσει οικογένεια, να πάρει σπίτι, κάτι να κάνει, επειδή δεν υπάρχει δουλειά. Δηλαδή, σε κάθε εργοστάσιο σχεδόν έχουν γεμίσει όλα λανθομετανάστες. Και από αυτούς που πληρώνονται, 8 από 10 δεν δηλώνονται. Δηλαδή, τα χρήματα που παίρνουν στέλνουν έξω. Στα σπίτια τους ανοίγουν μαγαζιά εκεί. Και γι' αυτό φτάσαμε και στην κρίση που είμαστε θα τώρα. Θα σταματήσει το 10,5 χιλιόμετρα φράχτης, πιστεύετε? Λοιπόν, θα κάνει ένα βήμα, επειδή 20 χρόνια δεν γινόταν τίποτα, αυτό θα είναι ένα βήμα προς λύσεις που έρχονται. Αφού έχει γίνει ένα βήμα, θα έρχονται και άλλες λύσεις. Οι έμποροι, συγγνώμη λίγο, αλλά ο φράχτης που φτιάχτηκε στην Αμερική για να χωρίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες από το Μεξικό, μέχρι να ολοκληρωθεί ο φράχτης, είχαν ήδη γίνει τα υπόγεια τούνελ με τα οποία πηγαίνανε τα ναρκωτικά και οι άνθρωποι κατευθείαν από τα κυκλώματα. Μέσα από φίλο του. Να σας πω κάτι άλλο. Ένα λεπτάκι να τελειώσω. Ένα λεπτάκι να τελειώσω. Έλληνες, από την Τουρκία. Δεν είναι μετανάστες, κύριε. Δεν έχουν υγεία. Συγγνώμη, δεν είναι υγεία. Έχουμε γύρω στα 4,5 εκατομμύρια Έλληνες που είναι αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό. Αν όλος αυτός ο κόσμος έρθει στην Ελλάδα και το θέλουμε, όπως θέλαμε και εσάς, θα μπορούσαμε να τους αντέξουμε πάλι σαν χώρα. Κοιτάξτε, οι Έλληνες είναι πολύ... Εμείς πολιτισμός. Και παρόλα αυτά λέτε αυτά που λαός. Εμείς πολιτισμός λαός είμαστε. Πραγματικά νιώθω περίεργα, μπορώ να πω, όταν εσείς που δεχτήκατε αυτό το ρατσισμό, όταν ήρθατε και μιλάτε αυτή τη στιγμή με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή εσείς βολευτήκατε, βρήκατε μια δουλειά και δεν θέλετε να τη χάσετε για μην την πάρει ο άλλος. Όχι, όχι, δεν είναι θέμα, γιατί δεν υπάρχει μέλλον, δεν μπορούμε να ζούμε, δεν μπορούμε να ζούμε και εμείς. Εμείς ελληνικός λαός, πολιτισμός, εμείς παλέψαμε για ελευθερία, για το τόπο μας, οι προπαπούδες μας παλέψανε. Χαίρομαι γι' αυτό, έτσι πρέπει να είναι. Η Ελλάδα μετανάστης αφήνει το τόπο του, δεν θέλει να παλέψει και έρχεται σε εμάς. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Πρώτον. Δεύτερον, εγώ μεγάλωσα με τους μουσουλμάνους στο Ουσμπεκιστάν, στο Ταρκέντι, στο κέντρο. Εκεί γεννήθηκα και μεγάλωσα. Και ξέρω ότι στην ιστορία τους αυτοί μισούν και τους μαθαίνουν τα παιδιά με μίσος στους χριστιανούς. Δεν είναι καλό να λέμε τέτοια που καλλιεργούν. Δημιουργούμε, λοιπόν, δημιουργούμε. Πάση περιπτώσει, νομίζω ότι τα πράγματα είναι. Μπορεί να γίνει πόλεμο. Πόλεμο στην Ελλάδα. Κυνηγημένοι δεν πήγαν. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ακούγαμε λίγο. Πολιτικοί πρόσφυγες δεν ήταν. Δημιουργούμε, όχι για μας, εσείς που φτάσετε σε μια ηλικία που έχει περάσει περισσότερη ζωή. Η μέλλον. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα λεπτό για να καταλάβει ο κόσμος το μέγεθος προβλήματος. Σύμφωνα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ που έγινε στην Ελλάδα πέρσι το Παγκόσμιο Μεταναστευτικό Φόρουμ, 240 εκατομμύρια άνθρωποι θέλουν να πάνε σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Όχι μόνο λόγω πολέμου που γίνονται, είναι πολύ μικροκλάσμιοι πόλεμοι. Το μεγαλύτερο κομμάτι είναι από τη φτώχεια και από την κλιματική αλλαγή. Όπως αντιλαμβάνεστε, εάν ακολουθήσουμε τη λογική που είπαν οι οικολόγοι εδώ, η κυρία από την Αυγή, ο κ. Αντωνόπουλος, το 5% να έρθει εδώ, λέτε 7,5-8 εκατομμύρια, εμείς όλοι θα πεθάνουμε από την πείνα. Άρα οι λογικοί άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι όσο και να τους λυπόμαστε, όσο και να καταλαβαίνουμε το πρόβλημά τους, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να προστατεύσουμε την πατρίδα μας. Το τείχος, συμφωνώ, δεν θα λύσει το πρόβλημα. Θα είναι ένα πρώτο βήμα. Εδώ είμαστε, κυρία Στεφανίδου. Όχι, εδώ είμαστε, κυρία Στεφανίδου. Θα γίνει σε περισσότερα χιλιόμετρα. Τα αποτελέσματα, πόσοι άνθρωποι ψήφισαν συνολικά. Πόσοι άνθρωποι ψήφισαν. Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Δεν το ξαναείπα. Είναι 10.550. Η αλλαγή της συνδίκης του Δουβλίνου 2 δεν εξαρτάται την Ελλάδα. Είναι συνολικά ευρωπαϊκό ζήτημα. Δεν μπορεί να το επιβάλλουμε το ζόρι στους άλλους. 51 ψήφοι, παρακαλώ. 55,5 υπέρ της κατασκευής του φράχτη. 4,95 κατά. Μισή φράση. Είναι άοπλος. Είναι εκτός της ζώνης πυρός.
Μισή φράση γιατί δουλεύουν. Ναι. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο είναι απαράδεκτο αυτό το τείχος του ΕΣΧΟΥΣ είναι ότι θα ωφελήσει τα κυκλώματα των δουλεμπόρων. Mm-hmm. Είπε πριν το ρεπορτάζ, ταρίφα ανά κεφάλι 1000 ευρώ με 4.000 ευρώ. Φαντάζεστε πόσο θα ανέβει αυτή η ταρίφα ανάλογα με την επικινδυνότητα του περάσματος. Δηλαδή, όσο πιο επικίνδυνο είναι το πέρασμα και θα πηγαίνουν από πιο δύσκολες συνθήκες και σε δυσκολότερες καιρικές συνθήκες, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η ταρίφα και άρα τα ωφέλη των δουλεμπόρων. Άρα θα έρχονται λιγότεροι. Λοιπόν, επειδή η εκπομπή κλείνει και επειδή η Μαριάννα θέλει να πει μια φράση, θα της δώσω και την ευκαιρία να κάνει τον επίλογο. Εμένα με λυπεί ιδιαίτερα που οι Έλληνες μεταξύ μας δεν μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο κοινό, αλλά βλέπω και αυτή τη διχαστική κατάσταση να συνεχίζεται στο οποιοδήποτε θέμα. Με λυπεί επίσης ιδιαίτερα το εξής, ότι σε ένα τέτοιο θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ ζέων, γιατί έχει και την άλλη του πλευρά και την ανθρωπιστική πλευρά και το θέμα της ασφάλειας και όλα, βλέπετε η ανυπαρξία 20 ετών σοβαρών μέτρων στο θέμα της μετανάστευσης, ότι οδήγησε μονοκούκι τους Έλληνες στο να λένε ένα ναι στο τείχος χωρίς να σκεφτούν δεύτερο πράγμα που ίσως να έπρεπε να σκεφτούν. Ωστόσο, όταν ένα κράτος είναι ανίκανο να ελέγξει τον αριθμό μεταναστών και τις συνθήκες διαβίωσής τους, φτάνουμε μετά από 20 χρόνια, Τατιάνα, σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Και με λυπεί ιδιαίτερα. Διότι αυτό. Όποτε μιλούσε κάποιος για αυτό το θέμα, του βάζαν την ταμπέλα του ακροδεξιού και του φασίστα. Δυστυχώς. Τώρα έχετε να κάνει ο Παπανδρέου. Δυστυχώς. Και δεν μπορεί να το πει κανείς φασίστα. Και κάνει το πρόβλημα που λέγαμε μισά χρόνια. Δυστυχώς. Δεν μπορεί να κρυφτείτε. Εγώ θα ήθελα να πω. Ότι είσαστε ακροδεξί, τότε. Καλά, κύριε Αντωνόπουλο. Για εσά ακροδεξιό. Για εσά ακροδεξιό θα προφανώ ο πλαστήρα. Δεν είναι δεδομένο. Να σας πω από όλα αυτά. Την κυρία Βαγενάτη Δημοκράτη. Τώρα με μένα θα κολλήσει εδώ αλλήλω. Να σας πω από όλα αυτά τι με λείπει περισσότερο. Το γεγονός ότι τα νέα παιδιά θέλουν να γίνει το τείχος. Γιατί ζουν άλλη κοινωνία. Γιατί ζουν την άλλη κοινωνία. Ζουν την και άλλη γιατί κοινωνία. Τα δύο παιδιά που ήρθαν μετανάστες στην Ελλάδα θέλουν και αυτοί να γίνει το τείχος. Αυτό είναι Έλληνες. Να σας προμηθώ. Είναι Έλληνες από τον κόμπο. Ρε παιδί, μετάξει, ήρθα να δουλεύω. Με συγχωρείτε. Δεν τους προσβάλλω, τους αγαπάω. Δεν τους προσβάλλω. Δεν είναι αυτό το θέμα. Που ήρθα να δουλέψω στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν πρέπει να σας προβληματίσει όλους, κυρίως εσάς, τους εκπροσώπους των δυνάμεων αυτών. Ο Ομπάμα πάντως αποφάσισε να το ρίξει πρέπει, το τείχος, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Να πούμε ότι τη Δευτέρα θα συνεχίσουμε την κουβέντα για αυτό το θέμα. Αισθανόμαστε ότι... Κύριε Γεωργιάτη, προσπαθώ να κλείσω και μιλάτε όλοι μαζί χωρίς λόγο. Λοιπόν, τη Δευτέρα θα συνεχίσουμε την κουβέντα για αυτό το θέμα. Αισθάνομαι ότι επιθυμείτε και να το παρακολουθήσετε, αλλά και να το συζητήσετε. Είναι πρωτοφανές να διενεργείται ένα τηλεοπτικό, αν θέλετε, πώς να το πω, μια τηλεοπτική ψηφοφορία τη στιγμή που καλείται και ο κόσμος να πληρώσει για να ψηφίσει. Χωρίς να έχει να κερδίσει τίποτα, γιατί γίνονται ψηφοφορίες, δηλαδή κερδίστε, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ και παίρνει ο κόσμος για να κερδίσει κάποια χρήματα. Και τη στιγμή που καλείται να πληρώσει για να ψηφίσει και έχουμε τέτοια συμμετοχή. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος θέλει και να το συζητήσει και παρακαλούμε, εάν εσείς, απλοί πολίτες, θέλετε να έρθετε να κάτσετε εδώ, πώς να ανήκετε σε καμία οργάνωση, πώς να ανήκετε πουθενά. Απλώς να θέλετε να πείτε την άποψή σας. Οι πόρτες μας ανοιχτές, 211-189-1970 και 1971. Τηλεφωνήστε να έρθετε εδώ. Τη Δευτέρα όμως. Τη Δευτέρα. Καλό απόγευμα.